Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σήμερα Παρασκευή 20 Οκτωβρίου του Σωτήριου έτους 2017, εμείς επί 6 χρόνια, 7 χρόνια, συγγνώμη, λέμε Σωτήριον έτος. Στην αγγλική ιστορία ήταν ένα χρόνο μόνο, εμείς είναι 7 και να δούμε πώς θα φτάσει. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα είναι ο Δημήτρης Καζάκης που είναι στο μικρόφωνο. Επίσης στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης ο Παναγιωτόπουλος και ο Γιάννης ο Σιμιακάκης εκ Τόκιο Ιαπωνίας. Μάλιστα. Εκ Οζάκα. Καταρχήν, σε ευχαριστώ Δημήτρη που είμαστε εδώ πάλι παρέα και τον αγαπητό φίλο το Γιάννη από το Τόκιο. Ο Γιάννης έτσι έλυσε. Είπες κάτι, κάτι για τις 7 αιτίες. Ναι, 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 πριν τις 7 αιτίες. Ο Γιάννης ήρθε από την Ιαπωνία και για το συνέδριο του ΕΠΑΜ που ξεκινάει σήμερα στις 20. Το σημαντικό γεγονός. Όσον αφορά για τις 7 αιτίες, ξέρεις η ρίση που υπάρχει ότι συνήθως οι δικτατορίες κρατάνε 7 χρόνια. Αλλά αυτού του τύπου οι 7 αιτίες μάλλον θέλουν εξέγερση. Βέβαια, κοίταξε να δεις, κάτι έχει να κάνει και με το λαό. Έτσι, πάντα είναι ο αστάθμητος παράγοντας και ο πιο σημαντικός, ο πιο καθοριστικός σε όλους τους σχετισμούς δύναμης παγκοσμίως, όχι μόνο στα εσωτερικά μας πράγματα. Να πούμε πρώτα στους φίλους που μας ακούνε ότι το τηλέφωνο επικοινωνίας της εκπομπής 2-10-34-28-676. Μην κομπλάρετε αν... γιατί παραπονιούνται ορισμένοι ότι παίρνουν τηλέφωνο και δεν απαντάει κάποιος ή είναι μπλοκαρισμένο. Και όταν δεν απαντάει κάποιος σημαίνει ότι το τηλεφωνικό κέντρο έχει πιάσει τηλεφωνικό, απαντάει μάλλον σε άλλη γραμμή, μάλλον μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Μην ανησυχείτε, ξαναπάρτε. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο εδώ δεν έχουμε βεβαίως την πολυτέλεια να έχουμε team ολόκληρο στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά τα καταφέρνουμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, 2-10-34-28-676. Και να πω κάτι και για μένα, έτσι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, σήμερα βγήκε, γι' αυτό το λέω, ας πούμε, σε όλους αυτούς τους διαβαστερούς χαρτογιακάδες σαν και εμένα που βεβαίως ενδιαφέρονται για την ιστορία. Βιβλιοδίφεστες να πεις. Όχι, χαρτογιακάδες, εγώ ξέρω τι λέω. Λοιπόν, δεν είναι μόνο βιβλιοδίφες, είναι και ευρύτερα. Με το χαρτί, με το να γράψεις, με το να δουλέψεις κτλ. Σήμερα για πρώτη φορά δημοσιοποιήθηκε από την επίσημη Ρωσία, δηλαδή από το κρατικό αρχείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πώς το λένε, Ρωσικής Δημοκρατίας, Ρωσικής Ομοσπονδίας, ναι. Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά η συνέντευξη που είχε δώσει σε ένα περιοδικό, μάλλον ηχογραφημένη συνέντευξη που δόθηκε το 1917 στο πέρασμα της εξουσίας από τον Βλαδίμιρο Λένιν στο Ρώσικο Τηλέγραφο. Σήμερα δημοσιοποιήθηκε από τη ρώσικη κυβέρνηση και στο site όπου έχει αναρτηθεί έχει και ένα ενδιαφέρον άρθρο του Πούτιν για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Προσωπικά πρώτη φορά βλέπω μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ηγέτη της Ρωσίας, της σύγχρονης Ρωσίας, έτσι, να τοποθετείται για την Οκτωβριανή Επανάσταση χωρίς να επικαλείται φαντάσματα, ξέρεις, τραγωδίες, αίματα και ιστορίες. Τιμούν την ιστορία του σιγά αυτή. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι φέτος για πρώτη φορά η επίσημη Ρωσία, το ρωσικό κράτος δηλαδή, τιμά την Οκτωβριανή Επανάσταση, ενώ μέχρι τώρα ήταν κλεισμένη. Μάλιστα ο ίδιος ο Πούτιν είχε μετατρέψει την επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης σε επέτειο της Ρωσίας, ένα ιστορικό Ρούς, τον Ρούς και τα λοιπά, ας πούμε. Έχει γίνει φοβερή δουλειά, δηλαδή μου κάνει εντύπωση το τι αρχείο βγαίνει, πώς να το πούμε, άγνωστα πράγματα, δηλαδή που έχει μεγάλη σημασία για εμάς ως που μας ασχολούμαστε και τριγόμαστε. Θέλουν μελέτη αυτά. Αυτό λέω. Γιατί, αυτό λέω. Διότι ο Πούτιν τι βλέπει? Ότι δεν θα ήταν με αυτή τη δυναμική και τη δυνατότητα η Ρωσία αν δεν είχε γίνει αυτή η επανάσταση.
ενώ έχει τη δική του εκτίμηση και την οκτωβιακή και δικαίωμά του, η οποία είναι συζητήσιμη. Θέλω να πω δηλαδή, δεν μπορεί να την απορρίψει κανείς στη λογική αισίχτη ρε φίλε, ας πούμε, τι λες τώρα. Όχι, είναι συζητήσιμη, ακόμη και αν διαφωνεί κανείς μαζί της. Είναι μια, πώς ήταν, ισορροπημένη να το πούμε έτσι, ναι. Και έχει παίρνει την θέση που για πρώτη φορά βλέπω, βλέπω ας πούμε την επίσημη στο Ρωσία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, που ήταν ότι ήταν αναγκαία η επανάσταση. Φυσικά. Ότι δεν μπορούσε να μετεξελιχθεί με ομαλότερο τρόπο ή εξελικτικά η πολιτική κατάσταση μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι στη Ρωσία όμως, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι επαναστάσεις δηλαδή ήταν αναγκαίες. Τώρα, πού οδήγησαν και τι έγινε, αξίζει τον κόπο δηλαδή, και μιλάμε μιλάμε για τον Πούτιν πλέον, την επίσημη ρωσική κυβέρνηση. Δεν μιλάμε τώρα για κάποιους τρογλωδίτες του περιθωρίου όπως είμαστε εμείς, που ασχολούμαστε με τα ιστορικά. Είχε πει κάτι πολύ ωραίο, ότι τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί σε κάτι για το οποίο έχει έρθει η ώρα. Άρα αυτό ήταν η ώρα τότε, ναι, για αυτή την ιστορία. Είναι το... Για να γραφτεί. Ναι. Όπως γράφτηκε και η δικιά μας επανάσταση το 1821. Σαφώς. Ανεξάρτητα το ποια είναι η πορεία της και ποιες οι εκτροπές της. Το είναι άλλο. Σαφέστατα. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι διακρίνω μια προσπάθεια του ρωσικού κράτους, εκτός από την προσπάθεια που είναι εμφανής τουλάχιστον τελευταία δεκαετία, να επαναπροσδιοριστεί το ρωσικό κράτος με αφετηρία το μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, δηλαδή του 42-45, επαναπροσδιορίζει και μια άλλη σκοτεινή σελίδα δηλαδή της ιστορίας, σκοτεινή με την έννοια της επίσημης γραμμής, που είναι η Οκτωβριανή Επανάσταση, η Ρώσικη Επανάσταση. Δεν ξέρουμε. Και ενώ εδώ έχει ενδιαφέρον, δεν είναι τυχαίο το πιο απόσπασμα του Λένιν αναδεικνύεται από τη συνέντευξη. Για πες το. Είναι η σημασία που έχουν οι Ρωμανόφ για τη Σοβιετική ουσία. Σε μια Ρωσία όπου υπάρχει μια αναβίωση της λατρείας των Ρωμανόφ, του τελευταίου τσάρου κτλ. Ναι. Έχουν γίνει τελετές που έθαψαν τον τσάρο, τα κόκαλά του που βρήκαν από όταν είχε δολοφονηθεί κτλ. Και ιστορίες με τι ωραία που ήταν η τσάρια, ας πούμε, κτλ. Το να βγαίνει ο δολοφόνος του και να λέει ότι είναι σημαντικό θέμα και πρέπει να προσέξουμε να μην το, ειδικά με τις σχέσεις μας με τη Δύση. Και τι έλεγε μάλιστα συγκεκριμένα, λέει, ο τσάρος, το παλάτι, έχει τεράστιες καταθέσεις στη Δύση. Βέβαια. Σε χρυσό και άλλα νομίσματα. Για μας μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και ένα σοβαρό, ισχυρό διαπραγματευτικό χάρτη με τους δυτικούς για να έρθουμε σε επαφή με τις δικές κυβερνήσεις και τέλος πάντων να εξομαλυνθούν οι όποιες σχέσεις. Αυτά είναι βέβαια πριν τον πόλεμο. Πριν τον εμφύλιο και τον επεμβατικό κτλ. Αυτό τονίζεται και αυτό αναδεικνύεται. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Και αν... με όλα τα πολιτικά μηνύματα, τα σύγχρονα που στέλνει η Ρωσία διαμέσου αυτού του τόπου. Έτσι. Μου είχε κάνει εντύπωση. Το 2009 είχα πάει το 5, αλλά το 9 έχω πάει 2-3 φορές στη Μόσχα. Όπου βλέπει κανείς πώς έχουν εναποθέσει μουσιακά όλη αυτή την ιστορία και τιμούν την παλιά τους πραγματικότητα, χωρίς δηλαδή να κάνουν παρεμβάσεις και αφαιρετικές και να μηδενίζουν οποιαδήποτε κατάσταση. Άσχετα εάν υπήρξε, τι ήταν. Ένα γεγονός είναι αντικείμενο ιστορικής ερμηνείας, στην επιστήμη δηλαδή, αλλά είναι και αντικείμενο κοινωνικής συνείδησης. Και τουρισμού. Σωστά. Για τους ιστορικούς. Βεβαίως, εντάξει, το οικονομικό. Έχει μεγάλη... Το οικονομικό στοιχείο. Δηλαδή αυτό για το οποίο εμείς εδώ οι Έλληνες, δέστε τι θα μπορούσαμε να έχουμε μετά την Επανάσταση του 21. Σε επίπεδο μουσιακό. Σοβαρό, έτσι. Εγώ το έχω πει 40.000 φορές. Πήγα μια φορά στο Σκάνι, ας πούμε, και πήγα στο Τζαν Τζεμινιάνο αυτό το πράγμα. Και είναι 15 εκατομμύρια επισκέπτες μόνο το καλοκαίρι. Ακριβώς. Και τι είναι, ένα χωριουδάκι το οποίο έχει μεσαιωνικά χαρακτηριστικά. Τα έχουν διατηρήσει βεβαίως οι άνθρωποι. Τα έχουν αυτά τα πράγματα, δεν τα έχουν σαν και εμάς. Αλλά φαντάσου τι μπορούσαμε να είχαμε εμείς. Φοβερά πράγματα. Έτσι. Και να έχεις ένα τουρισμό ο οποίος να αποδίδει για την οικονομία και όχι αυτόν τον τουρισμό που έχουμε τώρα. Ναι. Όχι ο τουρισμός της σαλάτας. Λοιπόν, παράδειγμα, διάβαζα τώρα τελευταία πόσες εκδόσεις έχει κάνει ο Εσχύλος στα Ιαπωνικά. Είναι 5,5 εκατομμύρια αντίτυπα έχει πουλήσει. 5 εκατομμύρια και το Δουκιδί. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Λες,
μόνο αυτούς να έφερνε εδώ. Δηλαδή με έναν εξειδικευμένο τουρισμό, γιατί ο Ιαπωνικός τουρισμός είναι υψηλού εισοδήματος τουρισμός, δεν είναι πατηροτουρίστας. Αλλά σε ποιον δίδουν τα δικαιώματα, θέλω να μάθω, με την μετάφραση που κάνω. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα. Κατάλαβες πόσο έχει προστατέψει η Ελλάδα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο, γιατί η Ακαδημία μας είναι τόσο διαβαστερή και τόσο, ας πούμε, που ενώ ιδρύθηκε πρώτα και για δύο πράγματα. Αυτό ήταν η αποστολή του ιδρυτικού της νόμου, αν θυμάμαι καλά. Το πρώτο ήταν να φτιάξει ένα λεξικό της ελληνικής γλώσσας. Να μείνει ακόμη. Έτσι. Το ψάχνουμε ακόμη. Στο Δέλτα. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Ποιο Δέλτα. Στο Α. Λοιπόν, αντίπαρος. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι να διεκδικήσει τα δικαιώματα για την αρχαία ελληνική γραμματεία για την Ελλάδα. Όλη. Δεν μπορεί να την έχει η Οξφόρδη και η Λειψία. Και η Τόιμπνερ. Η εκδόση Τόιμπνερ. Α, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι σαν υπεργολάβος των δύο αυτών. Oxford και Toebner. Α, ναι. Εγώ ήξερα για Λειψία, τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Το σημασία είναι ότι δεν είναι σε εμάς. Ναι, βεβαίως. Αυτό. Κάτι για παράδειγμα που έκανε η Ινδική κυβέρνηση. Έτσι. Για τις Βέδες. Και δεν ξέρω και πόσα κείμενα. Και τα πήρε όλα. Ναι. Τα πήρε από την Οξφόρδη. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι παλαβό να βγει η Ελλάδα και να το διεκδικήσει και δεν μπορεί να τη πει κανένα. Κάτι τρόπο που ζητά τα γλυπτά του. Παρθενώνα, γιατί τα λένε μάρμαρα. Τα μάρμαρα που λένε, τα μάρμαρα. Βγαίνει σου λέει και σου λέει ο άλλος, ναι ρε παιδιά, αλλά εσείς είσαστε κακό χάλι, πώς θα σας συντηρήσετε. Αυτά. Έτσι. Δεν μπορεί να σου πει κανένας πώς θα τα συντηρήσω. Και τι θα τα κάνω. Έτσι. Φτιάξε μια μεγάλη σε βιβλιοθήκη. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία ότι όλα τα ιστορικά έπι της Ινδικής παράδοσης διεκδικήθηκαν και τα πήραν οι Ινδοί. Σήμερα δεν μπορείς να βγάλεις νόμιμα. Και να πάω και πιο κάτω και στο Βατικανό, πως οι πάπυροι μετά το κάψιμο, το δίθεν κάψιμο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας βρίσκονται στο αρχείο του και δεν τα κοιτάζει κανείς και τα βγάζουν σιγά σιγά και φτιάχνουν νέα γνώση και προβάλλουν νέες ιδέες και τα λοιπά. Ναι, πουλάνε τα royalties και τα δικαιώματα εκεί που θέλουν για εκατομμύρια, έτσι, ενδεχομένως και δισεκατομμύρια. Και μιλάμε για μια... Είχαν πέσει για μια στιγμή, για κάποια φορά τώρα, πριν λίγο πόσο καιρό δεν θυμάμαι, κείμενα του, του φυσικού, του Γάλλου, πώς τον λέμε, τον σύγχρονο. Ποιον από όλους. Πασκάλ, ποιον. Όχι. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Θυμάμαι, αλλά μου διαφεύγει αυτή την ώρα. Καλά, ναι. Και έγραφε, είχε σημειώσει επάνω στα πρωτότυπα του Αριστοτέλη και έκανε θεωρία για την. Κατάλαβα. Κατάλαβα τι λες. Ναι, ναι. Όχι, και έτσι αποκρυπτογραφήθηκαν και είναι ένα χειρόγραφο του Αριστοτέλη, το οποίο τώρα βγήκε ακριβώς πάνω στα χειρόγραφα. Κοίταξε, μου κόλλησε και μένα τώρα. Με κόλλησε. Είδες. Λοιπόν. Αυτά έτσι τα ολίγα για να θυμόμαστε πάντα ότι σε αυτό το τόπο γεννήθηκε. Ο Γαλιλαίος, συγγνώμη. Ο Γαλιλαίος. Δεν ήταν Γάλλος. Για πες μερικούς. Γαλιλαίος Γαλιλαίοι. Δεν ήταν Γάλλος, Ιταλός ήταν ο δύστιχος και ήταν και από αυτούς που υποτίθεται ότι είπε ότι γυρίζει, αλλά δεν είπε δύο πράγμα. Λέει παιδιά, τι θέλετε, επίπεδη. Επίπεδη σαν πίτσα. Είναι λοιπόν για τη γερή εξέταση του είπε, κοίταξε, αποφάσισε. Αν γυρίζει, αν είναι στο Γκίλι και γυρίζει, El Camino. Αυτό. Αν είναι επίπεδη, την κλείτωσε. Επίπεδη. Τζορντάνο Μπρούνο, 1614. Ναι. Λοιπόν, και αυτός. Πρώτος φιλόσοφος, φυσικός φιλόσοφος που ήρθε. Λοιπόν, οπότε, έτσι ήταν να θυμίσουμε μετά της παιδείας μας. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Που είπαμε για τα θέματα αυτά, τα ιστορικά, πολιτιστικά, είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα παιδείας. Παιδείας με την ευρεία έννοια της ιστορίας του λαού και των θεσμικών του αλλαγών κτλ. Εγώ, επειδή είμαι λάτρης των μουσείων παγκοσμίως και ευτυχώς με ευνόησε η δουλειά μου στα ταξίδια που έχω κάνει. Να έχω τη δυνατότητα πάντα, το εξασφάλιζα πάντα. Εντάξει, τις περισσότερες φορές που υπήρχε δυνατότητα να μπορώ να πάω σε μουσεία, να μάθω δηλαδή πράγματα. Λυπάμαι φοβερά το γεγονός ότι τα παιδιά μου δεν είχαν, τουλάχιστον μέχρι τώρα,
τις ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες στην πατρίδα τους. Βεβαίως, εμείς εφαρμόζαμε την τακτική, τη λεγόμενη πατριδογνωσία, επί της ουσίας κάθε καλοκαίρι, με κάποιους φίλους, κάποιες οικογένειες που εντάξει μυριζόμασταν αυτά, πηγαίναμε ανά την Ελλάδα σε μέρη όπου συζητούσαμε την ιστορία του τόπου, πηγαίναμε σε σημεία όπου είχαν γίνει πρώτον σε αρχαιολογικά σημεία, γιατί όπου υπάρχει αρχαίο ιερό ή οτιδήποτε άλλο σημαντικό για την αρχαιότητα, εκεί είναι καταπληκτική η φύση. Δηλαδή ξέρανε και επιλέγανε. Ναι, και επί τούτο, έτσι. Εάν πούμε ότι οι νόμοι παρουσιάζουν την πραγματικότητα της ζωής των πολιτών, των λαών σε ένα δεδομένο χρόνο, τα μουσεία αναδεικνύουν αυτή την πραγματικότητα της πράγμασης. Και για να είμαι σωστός και προηγουμένως που είπα για τον Γάλλο, ήταν ο Νεύτων. Α, ο Νεύτων, το Γάλλος, ναι. Έτσι. Μόνο που δεν είναι Εγγλέζος. Ναι. Και ήταν γραμμένα στα λατινικά. Ναι, ναι, ναι. Τα έργα του υπάρχουν και στο διαδίκτυο. Μπορεί κάποιος να τα βρει και στο πρωτότυπό τους. Λοιπόν, και ο ίδιος ο Νεύτωνας, είναι κάτι που δεν ξέρουν πολλοί, ναι, μετέφρασε και ανυπαρήγαγε το βασικό του έργο του Magnus Opus, έτσι, το δικό του για την της μηχανικής, και στα ελληνικά. Στα ελληνικά, ναι. Λοιπόν, γιατί θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να μην είναι στα ελληνικά το έργο της μηχανικής, το οποίο θεωρούσε ότι ήταν συνέχεια του Αρχιμίδη, των Πυθαγορείων και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Θέλω να παρατηρήσω το εξής. Επειδή κατά κάποιο τρόπο παρακολουθώ, ας πούμε, στην Ιαπωνία αυτό το ιδιαίτερο μέσο επικοινωνίας που έχουν, που είναι τα εικονογραφημένα, τα μάγκα, ναι, τα λεγόμενα. Ναι. Όπως υπάρχει, και η μισή ελληνική νεολαία. Ναι. Το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, εκεί έχει να κάνει με την παράδοση, έχει πολλή ιστορία αυτό το θέμα. Ναι, τα παλιά τα χρόνια, ας πούμε, τα χρόνια του μεγάλου αναλφαβητισμού αυτών των κοινωνιών, δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μεταδοθεί η γνώση παρά μόνο μέσα από εικόνες, που ήταν πιο εύκολα. Και έτσι δηλαδή έχει αναπτυχθεί, δεν είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο διασκεδαστικό σαν το μάγκα. Δεν είναι βιομηχανία, δεν είναι, δηλαδή. Δεν είναι, ας πούμε, Disney. Ναι. Είναι κάτι πιο βαθύ, πιο σοβαρό. Βγαίνει από την παράδοση. Την ίδια. Λοιπόν, και εξακολουθεί ακόμα και υπάρχει. Θέλω να πω ότι όπου, ας πούμε, στα σχολικά βιβλία ακόμα απεικονίζουν τους νόμους, ας πούμε, εξηγώ, της βαρύτητας και τέτοια. Δηλαδή αυτός που έχει ρίξει που είδε το μήλο να πέφτει ή που είδε το. Το φάγε στο κεφάλι, μάλλον. Το φάγε στο κεφάλι κλπ. Είναι ντυμένος, ας πούμε, ανάλογα με την εποχή. Οπότε, ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με πυρηνική ενέργεια και τέτοια, δηλαδή είναι ο ήρωας του κόμικ είναι ντυμένος με χλαμίδα ελληνική. Δηλαδή, αποτυπώνεται έτσι, δεν βάζουν έναν κοστομαρισμένο να το εμφανίσουν ότι είναι μια σύγχρονη εφεύρεση, ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο, παρατηρώντας, βλέπεις ότι έχουν προσέξει την εικονογραφία να ταιριάζει λίγο και στο Δημόκριτο. Όσο μπορούμε να ξέρουμε πώς ήταν ο Δημόκριτος από τις πρωτομές που υπάρχουν και λοιπά, για να δείξουν, ας πούμε, από πού έχει ξεκινήσει η θεωρία, ας πούμε, η θεωρία της διάσπασης του ατόμου. Ναι. Γιατί ο Δημόκριτος έχει περιγράψει, ναι, δηλαδή έχει περιγράψει, ναι, δηλαδή και μόνο χωρίς να υπάρχει εργαστήριο, φασματοσκόπια και τέτοια, μόνο με τη σκέψη οδηγήθηκε ότι από φιλοσοφία, ότι αν ένα κομμάτι κοπεί πόσο μπορεί να κοπεί, θα κόβεται σε μικρότερα και φτάνει σε ένα σημείο να πει ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο να μην κόβεται. Γι' αυτό το ονόμασε άτομο. Το ονομάζει άτομο. Βέβαια το ερώτημα. Ήταν ο Λεύκηβος, βέβαια, πρέπει να ξέρετε. Ναι, αλλά θέλω να πω, η περιγραφή. Όλη η φιλοσοφία. Ναι, ο ένας τον άλλον. Ιδιαίτερα εκείνης της εποχής, της πρώτης εποχής, απλά τι έκαναν. Συνέλεξαν τη συνολική γλώσσα και μπορέσαν να τη συστηματοποιήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να προχωρήσει. Είχαν συνέχεια. Ναι, συνέχεια. Μετά τους Ρωμαίους και στα χριστιανικά χρόνια διεκόπη η συνέχεια αυτή. Και αυτός ο Δημόκριτος, λοιπόν, επειδή το ερώτημα πάντα το έβαζαν, δεν υπήρχε αδιέξοδο, δηλαδή φτάσαμε εκεί και τέρμα, πάλι υπήρξε το ερώτημα, και αν κοπεί αυτό, θα γίνει διάσπαση, λέει, θα γίνει μια μεγάλη έκρηξη, μια μεγάλη καταστροφή. Περιέγραψε δηλαδή τη διάσπαση του ατόμου 2.500 χρόνια πριν. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, στην παγκόσμια επιστήμη αλλά και στην παιδεία την παγκόσμια, δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Όχι απλώς δεν μπορεί να αγνοηθεί, τίθεται ως βάση στο σήμερα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, γιατί τους ψηλιάζει τους επιστήμονες ότι
οκ, okay, είμαι και εκεί. Ναι. Αλλά το μετά είναι και το αφήνει ναι. ανοιχτό ο Δημόκριτος. Λοιπόν, έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, το κύρος, ας πούμε, της Ελλάδας γενικά, ας πούμε, για το χώρο που ζω εγώ τώρα τα 36 χρόνια τελευταία, είναι πολύ ψηλό. Υπάρχει πρόβλημα στις πανεπιστημιακές σχολές, γιατί δεν βρίσκουν να σπουδάσουν, ας πούμε, ελληνιστικές σπουδές οι φοιτητές, δηλαδή ενώ υπάρχει ζήτηση. Δεν ναι, υπάρχουν, είναι, δεν υπάρχει προσφορά των καθηγητών, έχει πολλές έδρες. Είναι η χώρα με τις περισσότερες έδρες ελληνικών σπουδών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Ιαπωνία. Ναι, τώρα πια. Δεν ήτανε. Mm. Τώρα πια όμως είναι, γιατί είναι η μόνη χώρα που δεν τις κλείνει. Ενώ αντίθετα στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις ΗΠΑ πρώτα, κλείνουν οι έδρες, οι τομείς. Γιατί ο σκοπός τους επετεύχθηκε. Τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει. Βέβαια έχει ένα φοβερό εργαλείο για αυτό το σκοπό. Εξού, συγγνώμη, με συγχωρείς, ακριβώς με αυτή την αφορμή ο Πέδρο Λάγια έφτιαξε αυτή την ταινία, το Πόρκι και Κρέθια. Ναι, πολύ ωραίο. Ακριβώς στην Ισπανία προσπαθούσαν, κάποιοι προσπαθούσαν να πετάξουν έξω τις ελληνιστικές σπουδές από το σύστημα παιδείας της Ισπανίας. Και απάντησε με αυτό το πράγμα, το οποίο βεβαίως. Πραγματικά, βέβαια, εγώ το ταυτίζω και με την πορεία της παγκοσμιοποίησης, που δεν είμαι σίγουρος ακόμα ποιες κρύπτονται δυνάμεις πίσω από εκεί, που είναι και κόντρα στον ελληνισμό, γιατί δεν έχουν συμφέρον από το φως. Είναι από χέρι αποτυχημένες. Το λέω εγώ με τα πλήρες. Εντάξει, αυτό, ναι, δηλαδή ό,τι και να κάνουν, δηλαδή, κρίνοντας από την Ιαπωνία, το βλέπω δηλαδή αποτυχημένο. Δεν μπορούν να επηρεάσουν, δηλαδή αυτή η παγκοσμιοποίηση δεν λειτουργεί σε κανένα τομέα. Έχει λειτουργήσει. Παρά το γεγονός. Φαίνεται, ναι, εκτός αυτού. Αλλά θέλω να πω, δεν έχουν στην Ιαπωνία, δεν γίνεται τόσο όχι, πολύ. Ούτε δηλαδή ο πολιτισμός, ας πούμε, είναι παρόλα αυτά σε ψηλά επίπεδα, άσχετα δεν το μαθαίνουμε εμείς. Όλες οι τέχνες και όλες οι επιστήμες, οι παραδοσιακές, αναπτύσσονται παράλληλα με την καινούργια τεχνολογία. Δηλαδή. Να δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ότι το 19ο αιώνα υπήρχαν 7 οίκοι οι οποίοι κατασκεύαζαν τα σπαθιά, τα γνωστά, τα κατάνα. Τον σαμουράι. Ναι. Τον σαμουράι. Δεν έπαιρναν έτοιμο τελικό, το έπαιρναν από ορυκτό, το έκαναν ατσάλι, ναι, το έδιναν ναι, γιατί και εκεί ήταν το μυστικό. Και, λοιπόν, 7 οίκοι ήταν το 19ο αιώνα. Σήμερα τον 21ο είναι πάλι 7 οίκοι ήδη. Δεν έχει κλείσει κανένας που δεν υπάρχουν. Αυτοί απλά τι έχουν κάνει, φτιάχνουν, έχουν ένα τομέα που κάνουν τα παραδοσιακά, γιατί υπάρχει μια ζήτηση παγκόσμια και στην Ιαπωνία. Ας πούμε στο καμπούκι, όταν ο ηθοποιός έχει το κατάνα, δεν είναι αηβασιλιάτικο, είναι κανονικό και κάνει κάποια εκατομμύρια. Ένα από τα πρώτα που όταν οι Πορτοκάλοι φτιαγμένο, λοιπόν. Απειγιοκράτες πλησίασαν τις ακτές της Ιαπωνίας περίπου στο 19ο αιώνα και ήταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι που ανοίξανε υποτίθεται το δρόμο. Το πρώτο πράγμα που τους ενδιέφερε να αρπάξουν από τους Ιάπωνες ήταν το μυστικό του ατσάλιου. Ακριβώς. Που φτιάχνανε, γιατί ο τρόπος που δουλεύουν το σπαθί δεν είναι καμία σχέση, την παραγωγή ατσαλιού δηλαδή και το δέσιμο στο ατσάλι δεν είναι καμία σχέση με την με το δυτικό τρόπο. Και προσπάθησαν να το αρπάξουν, δεν μπόρεσαν. Αυτές τώρα οι εταιρείες, ας πούμε, δεν έχουν μείνει όμως σε αυτό, δηλαδή στο παλιό, στην κατασκευή των σπαθιών και μόνο κλπ. Έχουν μεταξελιχθεί, έχουν προσαρμοστεί στη φάση, ας πούμε, που περνάει ο πλανήτης, η ανθρωπότητα. Είναι οι εταιρείες που πρωτοστατούν, ας πούμε, στα υψηλής ακρίβειας ιατρικά εργαλεία. Τα χειρουργικά όλα τα εργαλεία, ή αυτοί τα φτιάχνουν τώρα. Γιατί είναι αυτοί που ξέρουν τα τσάλι καλά. Οπότε, ό,τι εργαλείο υπάρχει, κοπτικό ή δεν ξέρω τι άλλο, έχει να κάνει με αυτό. Μεγάλη προσφορά. Έχει βεβαίως ακόμα και στα διαστημικά, γιατί κάποια από αυτά τα ειδικά υλικά που χρειάζονται, ας πούμε, για να γίνουν, ξέρω εγώ, ρομποτικές, με ρομπότ, ας πούμε, να πάνε στον Άρη ή να κάνουν κάτι, να κόψουν ένα κομμάτι από τον πλανήτη, αν μπορέσουν να το ξαναφέρουν στη γη για να μελετηθεί. Όλα τα κοπτικά παράγονται στην Ιαπωνία. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει σε οριακό. Δηλαδή δεν έχουν φύγει. Αλλά θέλω το ιδιαίτερο ότι αυτό που έχει η Ιαπωνία, παρά το γεγονός ότι έχει τεράστιες οικονομικές επιφάνειες εταιρείες. Έτσι. Ναι, μικρά, όλες διατηρούν τον οικογενειακό τους χαρακτήρα. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα, η οποία δεν υπάρχει στη Δύση. Ακόμα και όταν ακούμε όμιλος Ροκφέλλερ, ας πούμε, όμιλος Ρότσιλντ, δεν έχει καμία σχέση πλέον η εταιρεία με τις οικογένειες αυτές. Μεγάλες εταιρείες που ξέρουμε. Ενώ αντίθετα στην Ιαπωνία, ακόμη και οι τεράστιες εταιρείες, δηλαδή τα θηριώδη πολυεθνικές που τις ξέρουμε, ας πούμε, ποιες είναι, συνδέονται με τις αρχικές οικογένειες και μάλιστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, και στην παρουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο
Αυτό είναι, είναι μια ιδιαιτερότητα της ιαπωνικής οικονομίας που τη διατηρούν ακόμη και σήμερα. Μισές από αυτές μπορεί εύκολα κάποιος να το δει αν μπει στο διαδίκτυο, είναι ακόμα limited εταιρείες, δεν έχουν γίνει ΑΕ. Και ναι, ναι, για να διατηρήσουν όλα... το προσωπικό στοιχείο, ναι. Και μετά από όλα αυτά, βέβαια, αν δει κανείς παράλληλα και την Κίνα, γιατί έτυχε να έχω πάει εκεί πέρα το 2009-2010, έχουν στο Foreign Language University έχουν τμήμα και οι Κινέζοι ελληνικών σπουδών. Ναι. Και παρακολούθησα και συναυλία και θέατρο. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Mm-hmm. Και μουσική Θεοδωράκη. Και χορευτικά και κοίταζα το Αιγαίο. Ναι, τώρα θα μας ακούει ο Μίκης και θα τρελάει. Δεν έχει σημασία. Είναι, αν και έχει πάει εκεί και ο ίδιος. Είναι πολιτισμός φοβερός και εδώ βλέπει κανείς ποια, για να έρθουμε και στο θέμα της πολιτικής, ποια είναι η στάση, οι δυνατότητες της Ελλάδος και ποια είναι η στάση των πολιτικών και οι επιλογές που έχουν κάνει προσκολλημένοι να δίνουν διαπιστευτήρια κάθε μέρα χωρίς να παίρνουν τίποτα και να καθιστούν τον λαό φόρο υποτελής αιωνίως. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμεθα με αυτές τις τελευταίες λέξεις. Αυτές είναι καθοριστικές για το επόμενο θέμα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, επιστρέψαμε στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χαζάκης, ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος και ο Γιάννης Οσημιακάκης. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Μιλάμε για Ιαπωνία κατά βάση πλέον σε αυτό το θέμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί πρώτον ο Γιάννης είναι επιχειρηματίας στην Ιαπωνία, ξέρει τα του εμπορίου και επειδή κάνει διεθνές εμπόριο, δεν κάνει μόνο στην Ιαπωνία, έχει σημασία να κουβεντιάσουμε λιγάκι για αυτό το ταμπού που λέγεται τι κάνω με το διεθνές εμπόριο φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από αυτήν τη μεγάλη αγορά των 320-360 εκατομμυρίων κατοίκων, ξέρετε το παραμύθι που μας πούλησαν από την εποχή της ΕΟΚ. Και φυσικά από το Λάκκο των Λεόντων. Ναι, όχι, αλλά το παραμύθι ότι φεύγουμε από εκεί και θα απομονωθούμε, θα χάσουμε και την αγορά των 360 εκατομμυρίων. Τι από αυτό το, ποιο είναι το μερίδιό μας αυτό το πράγμα είναι να τρελαίνεσαι. Είχαμε κοντά στο 1% πριν μπούμε στην ΕΟΚ και σήμερα είναι στο 0,26%. Μπράβο μας. Πήραμε... Θα κερδίσουμε την αγορά των 5 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Βεβαίως. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Και επειδή διάβαζα, θα μας πεις, γιατί τα ακούνε μόνο από μένα και μερικοί νομίζω ότι τα βγάζουν την κοιλιά μου. Λοιπόν, διάβαζα τώρα τελευταία το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει η Ινδονησία. Η Ινδονησία, παρακαλώ. Μην τα λάθουμε τώρα. Έτσι, από την άποψη κατακεφαλή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά από άποψη και κατακεφαλή ΑΕΠ είναι χαμηλότερα από την Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, για να μην τρελαινόμαστε, ας πούμε. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα, ενισχυωτικό χαρακτήρα. Όχι, όχι, και η ιστορία του. Ναι, και η ιστορία, ιστορία του. Του έχουν τσακίσει επί και ο κράτης. Και οι Γάλλοι μετά και οι Αμερικανοί. Το 2013 μου μιλάγαν για το Σόρος και εκείνη. Και λέω και εδώ Σόρος, παιδιά. Πώς μπήκε ο Σόρος. Πώς μπήκε. Όταν το 1962 έγινε το πραξικόπημα στην Ινδονησία, γιατί η Ινδονησία ήταν η πρώτη χώρα, εκεί μάλιστα, Τζακάρτα, αν θυμάμαι καλά αυτή είναι η πρωτεύουσα, ιδρύθηκε το κίνημα των δανεσμεύτων. Λοιπόν, οπότε ήταν πάρα πολύ προοδευτική χώρα, αν θέλεις, ας πούμε, για τα δεδομένα. Γίνεται πραξικόπημα και μάλιστα πριν δύο μέρες, δημοσιεύτηκε από το National Archive των Ηνωμένων Πολιτειών, το Εθνικό Αρχείο των Ηνωμένων Πολιτειών, τηλεγραφήματα της Αμερικανικής Πρεσβείας όπου αποδεικνύουν την άμεση εμπλοκή όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών στο πραξικόπημα, αλλά και στη σφαγή μιας μειονότητας που υπάρχει εκεί. Όχι μόνο, ήταν πάνω από 1,5 εκατομμύριο μέσα σε δύο μέρες, δηλαδή φάξαν τον κόσμο μέχρι αηδίας στο όνομα της αντιμετώπισης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ινδονησίας, που ήταν μια πολύ ισχυρή δύναμη, πολιτική δύναμη της εποχής εκείνης. Πάντα χρειάζεται. Η Ινδονησία όμως τώρα. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι. Απλά λέω τώρα πώς μπλέξανε οι μεγάλες δυνάμεις και πώς τζακίσανε κυριολεκτικά. Τώρα έχει προβλήματα με το Τιμόρ, με ιστορίες, με τη Γουιάννα. Ναι. Λοιπόν. Εκεί θα πρέπει να σου πω επίσης, είχα ρωτήσει, είχα μια συνεργασία με συναδέλφους. Και ξαφνικά λέω, εσείς τι κάνετε εδώ πέρα, πώς είστε, έτσι βρεθήκαμε. Λέει, είμαστε σε πρόγραμμα. Λέω, τι πρόγραμμα. Λέει, έχουμε το International Development της Γερμανίας
στην νοτιοανατολική Ασία. Βέβαια. Μακροπρόθεσμο πρόγραμμα. Λέω πόσα χρόνια είστε εδώ, 10 χρόνια. Για να δούμε ποια είναι η πολιτική αυτών οι οποίοι εφαρμόζουν σε εμάς αυτά που εφαρμόζουν και πώς εξακτηνώνονται. Στη δεκαετία του 60 υπήρχε ένας εξαιρετικός Ιάπωνας, μην και λέμε, διεθνολόγος, Μιγιάκι λεγόταν. Μιγιάκι. Λοιπόν, αυτός λοιπόν έχει γράψει το Magnus Opus αυτού του συγκεκριμένου, 1960, ήταν ο ρόλος των ιεροποστόλων στον Ιμπεριαλισμό. Στην επέκταση δηλαδή του Ιμπεριαλισμού. Και ασχολείται με τους Ιεραπόστολους από τον 18ο αιώνα μέχρι εξαιρετική εργασία. Όποιος μπορεί να την βρει, να την πάρει. Έχει μεταφραστεί βεβαίως πάρα πολύ στα αγγλικά κτλ. Εγώ δεν ξέρω ιαπωνικά. Από εκεί το πήρα, από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, νομίζω το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Το είχε επανεκδώσει εκείνη την εποχή. Είναι εξαιρετικό το βιβλίο για οι σύγχρονοι Ιεραπόστολοι. Είναι αυτοί που λες. Ακριβώς. Έτσι. Έχουν αναλάβει τα πανεπιστήμια δηλαδή. Ναι. Τη δουλειά των παλιών ιεραποστόλων που ήταν οι εκκλησίες και υποτίθεται και τα λοιπά. Για που να... στο όνομα της φιλανθρωπίας πηγαίνανε και ανοίγαν τον δρόμο για τους υπηρεαλιστές. Τώρα μελετούν για να διεισδύσουν. Σωστό. Τώρα αυτό που ήθελα να πω εγώ για την Ινδονησία και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό διάβαζα τις τελευταίες μέρες, είναι το πρόγραμμα επανεξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων της Ινδονησίας. Η Ινδονησία για κάποιο περίεργο λόγο, όχι περίεργο, κατανοητό άμα διαβάσεις, άμα ασχοληθείς, έχει κάνει και αυτή στροφή. Δεν είναι υποχείριο των Αμερικανών. Ναι, έτσι. Όπως τώρα τελευταία γίνεται και στις Φιλιππίνες. Δεν είναι τυχαίο, βέβαια, δεν εξετάζω το καθεστώς. Ναι. Γιατί το καθεστώς δεν είναι και τόσο. Αλλά τι γίνεται αυτή τη στιγμή, λόγω της πώς να μην κυριαρχούν οι φυγόκεντρες τάσεις και στην παγκόσμια οικονομία και στην παγκόσμια πολιτική. Γι' αυτό άλλωστε οι Αμερικανοί και οι Δυτικοί προσπαθούν με εξωοικονομικούς όρους, όχι μόνο με οικονομικούς δεν μπορούν πλέον, γιατί η παγκόσμια κεφαλαγορά καταραίει, είναι σε διαδικασία ύφεσης, δεν μπορεί να βγει από αυτήν. Οπότε τι κάνουν, υποκαθιστούν σε μεγάλο βαθμό τα οικονομικά μέσα υποταγής και υποτέλειας με τα εξωοικονομικά. Και έτσι λοιπόν είχαν χρησιμοποιήσει τις Φιλιππίνες για να πιέσουν την Κίνα, και όταν είδε και απόειδε οι Φιλιππίνες ότι δεν κερδίζει τίποτα από αυτό το πράγμα το κατεστημένο, κάνει μια στροφή τώρα. Έτσι. Αντίστοιχα έχει κάνει η Ινδονησία. Το ενδιαφέρον ποιο είναι τώρα. Είναι τεράστια αγορά. Κάτι το συζητάμε. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Η Ινδονησία. Έχει κλείσει λοιπόν μια συμφωνία δεκαετίας. Η διαπραγμάτευσή τους έχει ξεκινήσει πριν 3 χρόνια για την αγορά εξοπλισμού από τη Ρωσία. Μάλιστα, μόλις πριν λίγο καιρό συμφωνήθηκε με τη Ρωσία, διακρατικό επίπεδο συμφωνία, έτσι. Όχι με τις ιδιωτικές εταιρείες της Ρωσίας. Ναι. Έτσι. Η κυβέρνηση της Ινδονησίας με την κυβέρνηση της Ρωσίας. Και μετά η κυβέρνηση της Ρωσίας τακτοποιεί τα δικά της. Τι θέλετε, παιδιά, αεροπλάνα. Τι αεροπλάνα έχουμε αυτά. Και τι πήρανε. Πήρανε τα SU, τα Σουκόιτα 35. 4-2 πλάς γενιά. Που είναι καλύτερα από τα F-35 των Αμερικανών. Και εμείς. Και πώς τα αγοράσανε και πώς θα τα αγοράσουν έχει σημασία. Εκεί είναι το θέμα. Και εμείς ως καθυπόδειξη. Άστο το εμείς, θα πάμε μετά. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς τα αγοράζουν. Ναι. Η συμφωνία είναι 50% σε συμφωνημένη αξία ρουβλιού εσωτερικού, νομίζω το συνειδητή, δεν το θυμάμαι. Ναι. Το δικό τους νόμισμα, ναι, το οποίο θα το αποφασίσουν οι κεντρικές τράπεζες μεταξύ τους ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών, και το άλλο μισό σε φινικέλαιο, σε προϊόντα που παράγει δηλαδή η Ινδονησία. Δηλαδή αγόρασε τα πιο τέλεια αεροπλάνα του πλανήτη αυτή τη στιγμή, έτσι, στο 1/10 της τιμής από ότι αν ήταν να αγοράσει τα F-16 ή F-22 ή F-35, έτσι. Λοιπόν, παίρνει τεχνολογία μαζί, γιατί η συντήρηση των αεροσκαφών και η εξέλιξη των ανταλλακτικών γίνεται σε συνεργασία με τη Ρωσία, όπου θα εγκατασταθούν τεχνικές βάσεις στην Ινδονησία, έτσι, για να συντηρηθούν, διότι οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Αυτό είναι το σημαντικό. Θα απασχοληθεί κόσμος και δεν είναι το σημαντικό. Όχι μόνο αυτό. Τα αγοράσαν. Έτσι, μπράβο. Είναι και σοβαροί. Τι σημαίνει είναι σοβαρός. Κάποιος σημαίνει ότι εγώ, αν πάω σε πόλεμο ή αν με απειλήσει κανείς, το πρώτο, τα logistics, πρέπει να είμαι επαρκής για να μην πω αυτάρκης. Οπότε δεν γίνεται το θέμα να στηβάζω
ανταλλακτικά και πυρομαχικά και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, γιατί αυτό κοστίζει και απαξιώνονται κιόλας με οποιοδήποτε τρόπο και αν τα στηβάξεις ή αν θέλεις να τα πάρεις. Οπότε θέλω βάση τεχνική δική μου να μπορώ να υποστηρίζω ανά πάσα στιγμή τα αεροσκάφη. Έτσι. Ή τον οπλισμό τέλος πάντων που αγοράζω με αυτή την ιστορία. Και εξυγχρονίζει 17 το αναρθμό παίρνει. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι σημαίνει Σουκόι 35. Μισό λεπτό. Σουκόι 35, τι σημαίνει. Για να είναι πολλαπλών χρήσεων αεροσκάφος, δοκιμάστηκε στη Συρία, είναι, πώς θα το πούμε, είναι τώρα βεβαίως το έχουν βάλει, είναι τελευταίας γενιάς των. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει, 10 Σουκόι μπορούν να καταρρύψουν όλα τα F-18 και F-22 της Τουρκίας στην απογείωσή τους. Mm. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει, έχεις αυτό τα... Μάθος. Ναι, και η δυνατότητα ακριβίας, πολλών ακριβίας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Προβλησμού και προσβολής πολλαπλών στόχων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα συν τα οπλικά συστήματα βέβαια που το δίνουν. Εγώ δεν μένω στο ζήτημα της άμυνας και των όπλων που αγοράζει. Η συμφωνία έχει σημασία. Αυτό. Δηλαδή η Ινδονησία, όποιος κοιτάξει τα δεδομένα της, δεν έχει συναλλαγματικά αποθέματα της πλάκας. Ναι, είναι μια αναδυόμενη. Γιατί έχει τα προβλήματα που έχουν όλες οι τριτοκοσμικές χώρες που στην προσπάθειά τους να υπερβούν την εξάρτηση και την οπισθοδρόμηση οικονομική κτλ. Είναι υποχρεωμένοι να εισάγει πολλά πράγματα απ' έξω. Βεβαίως. Ναι. Και λέω, να. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν μου λέει κάποιος, και τι θα κάνουμε εμείς. Είναι τεράστια η. Να φανώ χρήσιμος εδώ, να πω το εξής. Ακριβώς γι' αυτό το ανοίγω το θέμα. Εάν είχε. Ξέρω ότι έχει εμπειρία και. Πολιτική γεστροφή προς τη Ανατολή η ελληνική πολιτεία, θα ήμασταν αλλιώς. Δεν είναι μόνο προς τη Ανατολή. Για παράδειγμα, κυρίως. Εάν η δική μας πουλημένη πολιτική, αντί να σκέφτονται τη μίζα που θα πάρουν από τα 2,4. Σωστό. Δεν είναι τόσο πολύ. Λίγο λέω. Λοιπόν, τα 2,4 δισεκατομμύρια που θα δώσουν και το μόνο που σκέφτονται είναι τη μίζα που θα πάρουν αυτοί. Εάν σκέφτονται στο σοβαρά, ακόμη και η εταιρεία, η McDonnell Douglas, ή ποια είναι που φτιάχνει. Η Lockheed, συγγνώμη. Που φτιάχνει τα F-16, θα ερχόταν εδώ να συζητήσει ακριβώς με αυτούς τους όρους που συζητάνε και οι ρώσικες εταιρείες. Δεν είναι τρελά πράγματα αυτά. Εξαρτάται ποιον έχεις απέναντί σου. Αν έχεις ένα πουλημένο τομάρι, το οποίο το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι με το χέρι έτσι και τι θα πάρω εγώ, και δεν με ενδιαφέρει πόσο θα κοστίσει για τον προϋπολογισμό ή στον Έλληνα φορολογούμενο, άλλοι θα πληρώσουν. Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις άκουσε ότι θα δοθούν 2,4 δις, λέει συμφωνήσαμε εμείς. Α, μπράβο. Πρέπει να δούμε. Βέβαια, γιατί θέλουν και οι Γερμανοί. Πώς τα παίρνετε, μόνοι σας. Σωστό. Μόνο εσείς θα παίρνετε μίζες. Θα επηρεάσει τη δημοσιονομική πολιτική. Ναι, σαφώστατα. Αλλά πέρα όμως από αυτό, οι Ρώσοι είχαν κάνει τέτοια συμφωνία. Συγγνώμη, είχαν προτείνει τέτοια συμφωνία. Και είχαν προτείνει όχι μόνο για στρατιωτικό υλικό, αλλά και για σοβαρές εξαγωγές τροφίμων που έκανε η ελληνική οικονομία προκυρώσεων. Έτσι. Εντάξει. Για να μπορέσουν να κάνουν. Αντισταθμιστικά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, λέω ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει και με τους δυτικούς. Δεν είναι τρελή. Όταν δεν οι Ρώσοι. Τίποτα όμως. Βεβαίως. Το μόνο που άκουγες να λέει ο Τραμπ, ποιο ήταν. Είμαστε ευτυχείς που η Ελλάδα αγοράζει, που η Ελλάδα θα δώσει 2,4 δις. Να τα ακούει ο Αμερικάνικος Ρώσος, λέει να το καλό το παιδί ο Τραμπ. Μα αυτό στην ουσία συνέβη, έχουν δημιουργηθεί ελληνικές παραγγελίες και κάποιες χιλιάδες θέσεις εργασίας στην Αμερική. Και ρωτάει και κανείς, όχι στην Ελλάδα. Αυτοί τώρα έτσι παίρνουν επενδύσεις. Ναι, αυτές είναι στην κατάσταση με την οποία, στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα, πώς είναι δυνατόν να δίνει 2,4 δις να υπόσχεται χωρίς να παίρνει τίποτα. Ότι τελικά θα είναι 1,1. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Άστο, ούτε για το ένα ούτε τίποτα. Θα τα δώσουμε τα λεφτά και θα πάρουν τις μίζες τους όποιοι είναι να πάρουν τις μίζες τους. Μεσάζοντες οι μέτεροι και πολιτικοί. Και δεν πρόκειται να αναβαθμιστεί ούτε ένα αεροσκάφος. Εδώ είμαστε. Ούτε ένα. Σας το δηλώνω, είναι μουσάτο το πράγμα. Κάνουν στροφή τώρα και λένε αυτό ήταν το 123 που λέει ο Τραμπ. Εμείς λέει δεν θα κάνουμε ξυγχρονισμό σε όλα, θα κάνουμε σε καμιά κοσαριά όπως θα θέλουμε και θα πάει ένα εκατομμύριο. Έχουμε καθυλώσει 20, το 1 τρίτο των F-16. Έτσι, λοιπόν, το πόσα έχουμε καθυλώσει και θα πάμε να κάνουμε αναβάθμιση στα άλλα. Τι λέμε τώρα, σοβαρό. Βέβαια θα ήθελα να ξέρω
οι αριστεροί φίλοι του Τσίπρα ή οι ΣΥΡΙΖΕΗ ή οποιοδήποτε από όλους αυτούς, τώρα εν όψει της 17 Νοέμβρη που θα πάνε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία πορεία, τι θα λένε, σωτήρες των λαών Αμερικάνοι. Όπως και πέρυσι, συνοδεία των δυνάμεων ασφαλείας δεξιά-αριστερά. Το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι θα πρέπει να έχουν και ένα σύνθημα. Δεξιά-αριστερά και ασπίδες και όλα και γύρω μάλιστα. Ναι. Και ήταν όχι δεξιά-αριστερά και μπροστά πίσω. Σαν κυβότιο ήταν, ας πούμε, μέσα οι διαδηλωτές για να μην τους πειράξει κανένας. Πρέπει να έχουν και κανένα σύνθημα όμως. Το σύνθημα τώρα αλλάζει. Α, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Το λένε αυτό. Σωτήριο. Και να το ίδιο συνδικάτο. Έξω οι βάσεις του θανάτου. Όλα θα τα πούνε. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Εκπληκτική η συνεργασία, λέει, και τα λοιπά. Εκεί όπως δήλωσε και στη συνέντευξή του στην Κυριακάτικη, στον Κυριακάτικο ημιεπίσημο φερέφωνο του Μαξίμου, εφημερίδα των συντακτών, τι λέει, κάνουμε ανοίγματα, δεν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε. Α, βεβαίως, βεβαίως. Και κάνουμε και αναφορά στη δημοκρατία και όπως και εξήγησε και τα λοιπά, ο μέγας μαξιστής, λενινιστής, μαοιστής, πριαμιστής, δεν ξέρω τι είναι αυτός ο κύριος Παπάς, συνέκρινε αυτή την πολιτική με τον Μπρεστ Λιτόφσκ του Λενίν το 18. Αυτό. Τώρα μην μου απαντάς. Εγώ σου λέω τι λένε αυτοί. Πάμε όμως στο εμπόριο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Για το διεθνές εμπόριο και το πώς κινείται. Ναι, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι είναι κάτι που καταρρύπτει τους φόβους και τα επιχειρήματα των τρομολάγνων στην Ελλάδα, οι οποίοι κλιμακώνουν την τρομοκρατία, δηλαδή ότι η Ελλάδα θα καταστραφεί αν και εφόσον φύγει από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Θα απομονωθεί κλπ. Αυτό εγώ το έζησα πριν 10 χρόνια περίπου. Αφορούσε την περίοδο που έβαλαν το Ιράν σε εμπάρκο, όταν χαρακτηρίστηκε ως δαίμονας, ας πούμε, ως ένα από τα παρίας και ένας από τους παράγοντες του κακού, ας πούμε, για την ανθρωπότητα, μαζί με τη Βόρεια Κορέα και τέτοια. Ναι. Τότε θυμάμαι ότι οι Αμερικανοί είχαν καλέσει όλους τους συμμάχους να ακολουθήσουν την τακτική του εμπάργου. Mm-hmm. Η Ιαπωνία είχε υπογράψει χωριστή συμφωνία για προμήθεια πετρελαίου με το Ιράν, την οποία αρνήθηκε καταρχάς με συζήτηση στο κοινοβούλιο να σταματήσουν να τη σπάσει. Να τη σπάσει. Γιατί έχει ανάγκες πετρέλαιο. Γι' αυτό η τύχη στο τελευταίο πόλεμο. Χρειάστηκε να έρθει να πάει ο Κλίντον στο Τόκιο μία φορά και ο Πρωθυπουργός Ιαπωνίας δύο φορές στην Ουάσιγκτον για να μπορέσουν να πείσουν την Ιαπωνία να σταματήσει να συνεργάζεται με το Ιράν. Κάτι που έγινε στο τέλος, δηλαδή ανακοινώθηκε ότι σταματάει. Όμως τι συνέβη? Ούτε ένα φορτίο δεν ακυρώθηκε. Γιατί? Αυτό που είχαν αναλάβει επίσημα τα διελιστήρια πλέον βρέθηκαν ιδιώτες να κάνουν την εισαγωγή. Έτσι, κάτι που δεν μπορούσαν να επιβάλλουν, απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Ναι, ναι, ναι. Όταν το Σύνταγμα κατοχυρώνει, ας πούμε, το ελεύθερο εμπόριο, την ελεύθερη οικονομία, γιατί μιλάμε για μία από τις μητροπόλεις του καπιταλισμού, δεν μπορεί να στερήσει από έναν ιδιώτη, δηλαδή να καταστρέψει μία ιδιωτική εταιρεία και να μείνουν χιλιάδες άνεργοι, γιατί θα τους επομιστεί το ίδιο το κράτος μετά να τους πληρώνει. Ναι. Λοιπόν, οπότε ξεπεράστηκε με τους ιδιώτες. Ακόμα όμως και οι Ιράνοι, από τη μεριά των Ιρανών, για να διευκολύνουν τη σχέση, να μην φανεί εκ των υστέρων ότι, ξέρετε, είναι λίγο θέατρο αυτό, και ήδη οι Ιρανοί ανέθεσαν σε Ιρανούς που μένουν στην Ιαπωνία και δραστηριοποιούνται σε άλλους τομείς, να είναι οι μεσάζοντες, έτσι να φανεί ότι το εμπόριο γίνεται μεταξύ ιδιωτών. Ναι, δεν σταμάτησε ούτε ένα φορτίο. Δεν σταμάτησε ένα φορτίο. Δηλαδή, είναι κανόνας απαράγραπτος και απαραβίαστος να εμποδιστεί το εμπόριο. Είμαστε τυχεροί που, ας πούμε, σε αυτές τις χώρες που μπορούμε να συνεργαστούμε. Στο Ιράν η κύρωση αφορούσε το πετρέλαιο. Δεν αφορούσε το πετρέλαιο γενικά. Άλλο, ναι. Αλλά βέβαια, δεν είχαν και κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό ακριβώς. Τώρα όμως έχουν. Ναι. Γι' αυτό και δεν μπορούν πλέον δεν μπορεί να πετύχει το εμπάρκο στο πετρέλαιο. Εγώ βλέπω πάρα πολλά ιρανικά προϊόντα να κυκλοφορούν και στα σούπερ μάρκετ. Το κάνανε αυτό. Δηλαδή το σπάσανε αυτό το πράγμα. Χυμούς ροδιού, ας πούμε, μέχρι χουρμάδες και. Είναι απίστευτα δηλαδή. Όπως ξέρουμε από την ιστορία, τα 2/3 της Ιράν. Στο Ιράν. Όχι. Εγώ έχω πάει. Εντάξει. Ακόμη καλύτερα. Ναι, λοιπόν, είναι η γεδοσία έρημος. Εκεί που ο Αλέξανδρος την πάτησε. Ναι. Λοιπόν, είναι τα 2/3. Επειδή δεν είχε ανεπτυγμένη ούτε κτηνοτροφία ούτε αγροτική παραγωγή,
που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την επάρκεια και την αυτάρκεια ενός κράτους. Το πάνω Ιράν έχει όμως. Ναι, 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 δεν ήταν αναπτυγμένο αυτό το πράγμα, γιατί είχαν και σοβαρά προβλήματα με μειονότητες κτλ. Και όχι μόνο αυτό το πράγμα, προσπαθούσαν και οι Αμερικανοί να τεινάξουν στον αέρα τις πάνω ιστορίες. Λοιπόν, με τις μειονότητες υποτίθεται. Αυτοί που δηλαδή δεν μιλάνε τα φαρσί. Ναι. Δεν έχουν ταυτότητα, ναι. Πέρσι, γιατί δεν είναι Άραβες, είναι κάτι πέρσι. Διαφορετικό. Λοιπόν, και όταν μπήκε το εμπάρκο, αμέσως η κυβέρνηση του Ιράν έδωσε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας συνολικά, και γι' αυτό κατόρθωσε πλέον να αλλάξει τη σύνθεση του εξωτερικού της ισοζυγίου, να έχει διατροφική επάρκεια, πια τώρα μια χώρα που είναι... Έχει εκπληκτικά προϊόντα. Ναι, 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 αυτό λέω. Και εκπληκτική κουζίνα, πρέπει να ξέρεις. Εντάξει. Η οποία συνάδει με τη δικιά μας την παλιά που γνωρίζαμε. Και οι μουσικές. Δηλαδή και μουσική και φιλοξενία είναι πολύ... Μη συγχωρείς, η γλώσσα μας είναι γεμάτη από περσικές λέξεις. Έτσι. Μα εμείς λέμε τα λέει φαρσί, δεν λέμε. Μπράβο, ναι, δεν είναι τυχαίο αυτό. Από τον παράδεισο, που είναι περσική λέξη, μέχρι το ζήθο, που είναι επίσης περσική λέξη. Λοιπόν, είναι γεμάτη η γλώσσα μας. Λοιπόν, αυτό σημαίνει, αυτό υποδηλώνει και τις σχέσεις που είχαν οι λαοί, οι κουλτούρες, ο πολιτισμός. Τους είχα πει τότε, με είχαν ζητήσει και έκανα μία στην Ίρνα, τη διεθνή έτσι, μέσα ενημέρωση με τα Πέρσικα, και μου λέει, λέω, μαζί λέω, φτιάξαμε τον πολιτισμό. Είμαστε από τους πρώτους λαούς και αυτά. Ναι, λέει, αλλά εσείς από πάνω και εμείς μου κάνουμε το δάχτυλο από κάτω. Εννοούσε τον Αλέξανδρο. Εντάξει, ναι, αλλά είχε προηγηθεί η Περσική Αυτοκρατορία που είχε αλλάξει τα φώτα, ας πούμε. Πολλές φορές, όχι μόνο μία. Την είχαν κάνει την Ελλάδα κολλιά του Παγκράτη. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτά ήταν πριν 2.500 χρόνια. Όπου είδα την. Που είχαν πάει οι πρέσβεις οι Αθηναίοι και που τελικώς τους καθάρισαν και δεν γύρισαν πίσω. Γιατί ξέρεις, ήταν αυτή η ιστορία. Δηλαδή, μία λίθινη επιγραφή για να κάνουν ειρήνη. Και είναι στο μουσείο της Περσέπολης. Έχει ενδιαφέρον τώρα. Από ό,τι έχω δει, η Περσέπολη είναι στην έρημο. Ναι, είναι κοντά στο Ισφαχάν. Ναι, 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 αλλά είναι έρημος. Ναι. Όπως διαβάζουμε όμως από τους αρχαίους περιηγητές, ήταν γεμάτο κήπους. Δηλαδή, από εκεί είναι το παράδεισος. Ακριβώς. Το προέρχεται από τους κήπους που είχαν φτιάξει οι Πέρσες. Ναι. Όμως δεν έχει ερημοποιηθεί πλήρως. Είναι, ναι, ναι, ναι. Είναι... Απλά όταν πλέον δεν συντηρείται, αυτό η έρημος προχωρά. Λοιπόν, προχωρά. Για να πούμε αυτό το πράγμα, επειδή έχουμε συζητήσει για το ζήτημα του εμπορίου και όλα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει το εμπόριο. Απαγορεύεται να επιβάλλει είτε εθνικός είτε εξωεθνικός παράγοντας όρους αποκλεισμού σε ιδιώτη. Εδώ που λέμε, επομένως... αυτό είναι ο όρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Επομένως, οι μεγάλες εταιρείες. Εκεί μπορεί να πατήσουμε εμείς, δηλαδή, ναι, που μας βολεύει, ναι, για το ζήτημα του εμπορίου. Εδώ σου λέει, θα σου λέω εγώ που μπορείς και που δεν μπορείς. Ναι, ναι, ναι. Οι μεγάλες εταιρείες, επομένως, που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε στο μέλλον, βέβαια σε μια. Με συμφωνίες ισοτιμίας και όχι με αυτές τις πελατειακές απεικιοκρατικού χαρακτήρα, είναι οι εταιρείες, ας πούμε, των κατασκευών, οι εταιρείες που κατασκευάζουν, ας πούμε, μηχανήματα βαρέως τύπου, γιατί η Ελλάδα θα έχει ανάγκες να ξαναχτιστεί από την αρχή, δηλαδή τα έργα υποδομής θα πρέπει να γίνουν σε μεγάλη έκταση σύντομα και από την αρχή. Έτσι, η Ελλάδα από τον Εύρο, ας πούμε, που πλημμυρίζει μέχρι δεν ξέρω την Κρήτη με την Ξηρασία κλπ, έχει ανάγκες από εγκαιοβελτιωτικά έργα. Αυτά είναι θέμα κατασκευών, ας πούμε, με βαρέως τύπου. Δεν μπορείς να τα φτιάξεις, δηλαδή, με αυτά που διαθέτεις τα μέσα. Επομένως, η τεχνογνωσία και τα μηχανήματα μπορούν μέσα σε ένα πλαίσιο ανταλλαγών με το clearing, ας πούμε, γιατί οι εταιρείες αυτές στην Ιαπωνία δεν είναι μόνο καλλιέργεια. Δηλαδή, σωστά, κατά την έννοια που ασχολούνται μόνο με ένα θέμα. Εάν δείτε, δηλαδή, αν μπείτε στο προφίλ της εταιρείας, βέβαια στα Ιαπωνέζικα είναι πιο ενημερωμένο, αλλά και στα Αγγλικά μπορεί να βρει κανείς. Ασχολούνται η κάθε εταιρεία, ας πούμε, που είναι γνωστή μόνο, ξέρω εγώ, για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, η Toyota. Η Toyota έχει τουλάχιστον 40-50 διαφορετικούς τομείς κλάδους. Ακόμα και σπίτια φτιάχνει. Δηλαδή, το σπίτι το διπλανό από το δικό μου είναι Toyota.
Η εταιρεία δηλαδή έχει, είναι όχι προκάτ, είναι σε μεγάλο σταθμό, είναι σχεδίαση. Ναι. Και τα υλικά σχεδιασμένα στη θηγατρική που έχει το Toyota. Έχει Mitsubishi επίσης εταιρεία που κάνει και σπίτια. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι, αλλά μπαίνουν και στα τρόφιμα. Θα δει συχνά, ας πούμε, Mitsubishi φτιάχνει από μολύβια μέχρι διαστημικά τώρα, αεροπλάνα και τέτοια. Τα P3, ας πούμε, που έχουμε και εμείς εδώ, αυτά τα ανθυποβρυχιακά, τα φτιάχνει η Mitsubishi στην Ιαπωνία και έχει 120 κομμάτια, ξέρω εγώ πόσα έχει. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει τομείς στα τρόφιμα Mitsubishi. Και άλλες, ας πούμε, οι εταιρείες, όπως είναι, ας πούμε, τώρα βέβαια κάνω και διαφήμιση, πώς είναι, ξέρω εγώ, αυτή που είχε τα φωτογραφικά, η Fujifilm. Όταν καταργήθηκε το film, αυτή δεν έκλεισε η εταιρεία, πήγανε σε κλάδους άλλους, είναι στα φάρμακα τώρα, υψηλού επίπεδου, ας πούμε, γιατί ξέραν τα χημικά. Είναι βιομηχανία. Αφού ήξερε ο χημικός να κάνει το φιλμ, ξέρει να φτιάξει και κάτι άλλο. Δεν τους έβαλαν αυτούς στην αποστρατεία και λοιπά, γιατί είχαν τεράστια γνώση το πώς δουλεύει η χημεία και λοιπά. Ναι, μετεξελίχθηκε. Λοιπόν, οπότε μετεξελίχθηκε. Και εδώ είναι και μια απόδειξη του παραμυθιού που υπάρχει περί τεχνολογικής ανεργίας. Δηλαδή, ναι, ότι καθώς αναπτύσσεται η τεχνολογία, όχι. υπάρχει ανεργία. Οι όμιλοι αυτοί, αυτή τη στιγμή, έχουν μεγαλύτερη απασχόληση από ό,τι έχουν έλλειψη. Παλιά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έλλειψη. Πώς έγινε η μετάβαση, βέβαια. Δεν υπήρχε ένα κράτος το οποίο κάλυψε το κενό των επενδύσεων. Μπόρεσαν αυτές να μπουν μπροστά και προσέλαβαν πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι απέλυσαν από τις παλιές δουλειές, δηλαδή από τις δουλειές που μειώθηκαν λόγω της ανεργίας. Εδώ η Πίτσος ανακοίνωσε, κλείνω εκεί. Κάνω κάποιες παραγγελίες ακόμα μέχρι το 18 και τέλος. Δεν είναι η Πίτσος, είναι η γερμανική, η DHS. Λοιπόν, κατά αυτή την έννοια. Αλλά με την Πίτσος. Ναι. Πέντε μάρκες έχει. Καθόλου δεν κινδυνεύουμε όσον αφορά τις σχέσεις μας εμπορικές στο μέλλον με χώρες όπως είναι η Ιαπωνία. Και πιστεύω όπως και η Κορέα, γιατί περίπου ακολουθούν το ίδιο μοντέλο για την Νότια Κορέα. Έχει κυρίως, κοίταξε, 50-50 τα κεφάλαια. Ναι. Στην Κορέα είναι 50% ιαπωνικά, 50% αμερικάνικα. Αμερικάνικα. Λοιπόν, οπότε αυτό, εγώ δηλαδή είμαι εντελώς ήσυχος, ας πούμε, ότι θα μπορεί να μας συμβεί κάτι στραβό στο μέλλον όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο. Αλλά από ό,τι συζητάω και με άλλους που βρίσκονται εκεί, γιατί. Τι προϊόντα από την Ελλάδα θα μπορούσαμε να ήταν υψηλής ζήτησης και υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αυτές τις χώρες? Να σας πω το εξής, κοιτάξτε. Η Ιαπωνία έχει, ας πούμε, ένα πληθυσμό 130 εκατομμυρίων σε μια έκταση, δηλαδή έχει 12 φορές τον πληθυσμό της Ελλάδας, 13 φορές τον πληθυσμό της Ελλάδας, σε μια έκταση μόλις 3 φορές μεγαλύτερη από της Ελλάδας. Σωστό. Έτσι, επομένως. Ναι. Η αναλογία έχει τρομακτικό πρόβλημα σε υγιές. Και άρα αγροτική παραγωγή. Αυτοί προστατεύουν μέχρι κεραίας τα δάση τους και τέτοια, δηλαδή δεν γίνονται επεκτασιαστικές σε δάση και σε αγροτικές περιοχές. Και δεν δημιουργούνται καινούργιες καλλιεργήσιμες γεές. Προσπαθούν να στριμωχτούν στους υπάρχοντες χώρους, ας πούμε, να μειώσουν τα τετραγωνικά. Τώρα βέβαια ο πληθυσμός δεν αυξάνει άλλο, μειώνεται λίγο. Παρά να πειράξουν το περιβάλλον. Στα δάση δηλαδή δεν υπάρχουν καταπατήσεις, δεν υπάρχουν τίποτα επεμβάσεις κλπ. Υπάρχει φύση σε όλη το μεγαλείο, τα πουλιά, τα ζώα, ας πούμε, και μεγάλα ζώα, από αρκούδες μέχρι πίθηκοι και ξέρω εγώ φίδια και τα πάντα υπάρχουν, δηλαδή ζουν στο περιβάλλον τους αδιατάρακτα. Λοιπόν, επομένως αυτοί τώρα έχουν μεγάλη έλλειψη στα τρόφιμα, στον τομέα των τροφίμων. Όμως τι γίνεται, αυτοί δεν εισάγουν εάν δεν καταναλωθεί το εγχωρίως παραγόμενο. Αν δεν, ναι, έχουν προστατευόμενη οικονομία σε αυτό, ναι. 100%. Και τι είναι καπιταλισμός. Σαφώς, ναι. Εντάξει, ναι, δεν ναι. είναι καπιταλισμός, δεν σημαίνει μπάτε σκυλιά, λέστε, ξεφραγώ αμπέλι. Υπάρχουν ένας καπιταλισμός με κανόνες. Βεβαίως. Έτσι. Ναι. Πόρο απέχει από τον καπιταλισμό της Ελλάδας, ο οποίος όχι μόνο δεν έχει κανόνες. Καλά, το μην το συζητάμε. Έχουν καταπατηθεί κλπ. Ναι. Δηλαδή, ελληνικός με ιαπωνικό καπιταλισμό, ουδε μία σχέση. Για δυτικό καπιταλισμό, ναι, αλλά. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το ελληνικό. Σε αυτό που λέτε, έχω ένα φίλο εκεί, τον Βατανάμπε, ο οποίος είναι καθηγητής στο Κιώτο. Στο Kyoto University και μου έλεγε ότι ζουν, θαύμαζε εδώ εμάς που έχουμε τα σπίτια τα μεγάλα και τα λοιπά,
Και τον ρωτάω, εσείς πώς ζείτε εκεί, τι κάνετε? Λέει, 40 τετραγωνικά είναι το σπίτι που δικαιούται να μείνει. Ναι, γιατί υπάρχει ζήτημα υπερπληθυσμού. Παίρνει 10.000 ευρώ μισθό ως καθηγητής, αλλά το μήνα, αλλά πληρώνει. Ακούω να πέφτουνε τώρα προς τα κάτω. Κάτω, ξέρει. Άνθρωποι. Αλλά πληρώνει τη φέτα, το καρπούζι, πανάκριβα. Και του λέω να σου στέλνω εγώ με το τσουβάλι, ρε παιδί μου, καμιά φορά. Λέω να έχεις εκεί πέρα όσα θες καρπούζια. Τη φέτα. Κόβουν φέτα και το πορτοκάλι στη μέση. Εντάξει, και στη Δύση το ίδιο. Εάν αυξήσει αυτό των 40 τετραγωνικών, πει να ζήσω σε 44. Έχει αυξήσει 10%. Του δώσατε 4%. Τα τετραγωνικά του. Το 10% τα τετραγωνικά σε ένα τόσο περιορισμένο χώρο δεν φτάνουν όλα τα ιαπωνικά νησιά. Δηλαδή έχουν πλέον πάει και στα βουνά και στην κορυφή του Φούτζι να κατακαιρθούν. Οπότε υποχρεωτικά μένουν στα 40, απλά αξιοποιούν το χώρο. Έχουν μια φιλοσοφία, ας πούμε, από παλιά, ξέρω εγώ, πάνω στο θέμα εκμετάλλευσης χώρου. Δηλαδή μέσα σε ένα δωμάτιο μπορεί να τα έχει όλα. Εδώ, που εδώ θέλουμε χολ, εισόδες και λοιπά, και, λοιπόν, και δεν μας φτάνει και πάλι. Και δηλαδή σε 75 τετραγωνικά, 80 τετραγωνικά σπίτι στην Ιαπωνία, έχεις και δύο δωμάτια να φιλοξενήσεις. Στην Ελλάδα 120 τετραγωνικά και δεν έρχεται να ξενήσεις. Μέσω διαμέρισμα. Και δεν ξέρεις πού είσαι. Δεν έχεις ένα χώρο, δηλαδή θέλω να πω φοβερή εκμετάλλευση του χώρου. Γιατί έχουν πρόβλημα. Άλλη φιλοσοφία τελείως. Πάμε τώρα σε ένα προϊόν, τα δύο λεφτά αυτό. Όχι, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί έχουμε κλείσει. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μιλάγαμε τώρα για την κατάσταση σε μια χώρα που λέγεται Ιαπωνία και κάτι περίεργα πράγματα που συμβαίνουν εκεί, διότι προφανώς οι Ιάπωνες δεν είναι πολιτισμένοι, έχουν μείνει πολλούς αιώνες πίσω. Συζητούσαμε για τον τρόπο που λειτουργεί η ιαπωνική οικονομία, που δεν είναι υποχρεωτικό να λειτουργούμε και εμείς έτσι, ίσον και καλά, αλλά μπορούμε να πάρουμε, να διδαχτούμε από πλευρές. Εγώ είμαι της άποψης ότι την απλή εξής άποψη: δεν υπάρχουν μοντέλα στην οικονομία. Μπορείς να διδαχτείς από παντού, αρκεί να τα προσαρμόσεις στα δικά σου δεδομένα, στα δικά σου πλαίσια. Μπορεί να φτιάξεις το δικό σου μοντέλο. Ακόμα και ναι, το μοντέλο εμένα δεν μου αρέσει, γιατί υποδηλώνει στατικότητα. Εντάξει. Έτσι. Σε εισαγωγικά. Ακόμα και το αυτοκίνητο που κατασκευάζει στην Ιαπωνία που έρχεται στην Ελλάδα είναι προσαρμοσμένο για την Ελλάδα. Προφανώς. Ναι, δεν είναι το Ιαπωνέζικο. Είναι το τιμόνι από την άλλη πλευρά. Φυσικά. Στην Ιαπωνία είναι δεξιά, στην Ελλάδα το βάζουν αριστερά. Το προσαρμόζουν. Οι γυαλοκαθαριστήρες δουλεύουν αλλιώς. Η πόρτα του οδηγού είναι από την άλλη πλευρά. Οι ζώνες ασφαλείας με την προένταση είναι στο οδηγού, με τους συνοδηγού διαφορετικές. Θέλω να πω ακόμα και εκεί γίνει προσαρμογή. Σαφώς, και σε ένα προϊόν. Και αυτό. Οπότε, το λιγότερο. Ναι, γιατί προσαρμόζουν και την τεχνολογία και την τεχνολογία του κινητήρα, της αυτοκίνησης συνολικά του αυτοκίνητου, ναι. Γιατί για την Ελλάδα προσδιορίζουν το ποσοστό κέρδους που θέλουν να πάρουν από την συγκεκριμένη οικονομία. Και με βάση αυτό σου φτιάχνουν το κατάλληλο μοντελάκι. Ναι. Είναι και σε συζήτηση με τις ντόπιες αντιπροσωπείες τι περνάει και τι δεν περνάει. Στο marketing, ας πούμε, της αγοράς και έτσι το φτιάχνουν. Ναι, ακόμα και τα ονόματα αλλάζουν αν δεν είναι. Πάντως αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, και αυτό είναι μια κουλτούρα γενικά της οικονομίας της Ιαπωνικής, που γι' αυτό γνώρισε μια πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ότι ναι, μεν χρειάστηκε τεχνολογία την οποία την πήρε από τη Δύση, αλλά έμαθε πάρα πολύ γρήγορα να την αντιγράφει και να την βελτιώνει. Λοιπόν. Μου έχουν πει διάφοροι φίλοι, ας πούμε, και που είναι τρελοί με το αυτοκίνητο, όταν ασχολιόμουν και εγώ με τη βιομηχανία του αυτοκίνητου, τρελοί ότι στην Ιαπωνία κυκλοφορούν τα πάντα. Δηλαδή, αν θες να πάρεις Mercedes, υπάρχει Mercedes Ιαπωνική, η οποία παράγεται από μια μικρή εταιρεία, πολύ μικρή για τα δεδομένα της Ελλάδας, τεράστια, αλλά για τα δεδομένα της Ιαπωνίας δεν είναι, που μια πολυεθνική, μια μικρή εταιρεία, ας πούμε, υπάρχει. Οι πολύ ακριβές αυτές που. Ναι. Υπάρχει Rolls-Royce Ιαπωνική. Και μάλιστα πρόσφατα στο Top Gear είχα δει στο διαδίκτυο που οι Εγγλέζοι, ας πούμε, οι Βρετανοί, οι Εγγλέζοι του Top Gear, αυτό παρουσιάζανε την Ιαπωνική Rolls-Royce. Έκλωση, που είναι, πώς το λένε, ακριβώς η ίδια με την πανομοιότυπη με την Αγγλική. Δεν είναι Αγγλική, της Ford είναι πλέον. Αλλά τέλος πάντων την που παράγεται στην Αγγλία. Μόνο που είναι 100% Ιαπωνική, δηλαδή τη φτιάχνουν ακριβώς. Βέβαια παραποιούν το όνομα για να μην υπάρξουν τα θέματα της. Αλλά η αυτό τι σημαίνει για μια οικονομία που ενδεχομένως αντιμετωπίσει πρόβλημα ανταλλακτικών
Λοιπόν, για παράδειγμα, στα αυτοκίνητα, γιατί ο Έλληνας μην του στερεί στο αυτοκίνητο. Μπορεί να στερηθεί φαγητό, να στερηθεί τα παιδιά του, την οικογένειά του, να χάσει το σπίτι του, το αυτοκίνητο. Δηλαδή, αυτός ο μικροαστισμός με το αυτοκίνητο, ας πούμε, είναι τρομερό δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι εκεί θα έρθει η επανάσταση. Μόλις του στερηθεί το αυτοκίνητο, και εκεί θα γίνει η επανάσταση. Θα τα χάσει όλα, το σπίτι. Θα το έχουν πάρει την οικογένεια. Θα το έχουν στερήσει τα πάντα και μόλις θα έρθουν να του πάρουν το αυτοκίνητο. Έτσι, θα γίνει η επανάσταση της αρκούδας. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι από τη στιγμή που ο άλλος παράγει Mercedes, οι Ιαπωνίκοι τη λένε τραχαγυρευόπουλοι, δεν είναι. Ναι, φεύγει σαν στάνταρ μοντέλο, πάει στην Ιαπωνία και μετασκευάζεται και γίνεται. Έτσι. Σημαίνει ότι αυτό το εργοστάσιο ή τη συγκεκριμένη εργοστάση έχει όλα τα ανταλλακτικά και παράγει τα ανταλλακτικά. Μάλιστα, μου έλεγε ένας φίλος που δουλεύει στη Γερμανία για τη Mercedes, ότι πλέον αντί να. Γιατί η Mercedes προσπαθούσε με νομικούς όρους να τους απαγορεύσει, δηλαδή να τους δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά δεν το κατάφερνε, γιατί υπάρχει αυτή η προστασία στην εγχώρια οικονομία. Ιαπωνία, τώρα έκλεισε συμφωνία λοιπόν με τη συγκεκριμένη εταιρεία και παίρνει ανταλλακτικά. Ακριβώς. Έξυπνη επιχειρηματική τακτική. Και εγώ, δηλαδή, αν ήμουν στο επιτελείο του, αυτό θα σκεφτόμουν. Είμαι τρελός. Πουλάει... Άμα δεν μπορώ να σε δαγκώσω, θα έρθουμε μαζί. Δηλαδή, δεν είναι θέμα. Αλλά θέλω να πω την ευκολία με την οποία έχει εναλλακτικές πηγές και τεχνολογίας και ανταλλακτικών και τα πάντα. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, ας πούμε, άμα δεν μας πουλάει η Γερμανία Mercedes, πού θα βρούμε Mercedes να αγοράσουμε. Μα δεν δηλαδή, είναι προβλήματα θα, αυτά. Ή πώς θα συντηρήσουμε τις Mercedes που έχουμε. Έτσι. Δεν είναι προβλήματα για αυτά για την πολιτική. Προσπαθώ δηλαδή να εξηγήσω στους αδάεις που χάβουν αυτά που λένε οι τηλεοράσεις και τέλος πάντων. Που δεν έχουν στοιχειώδη λογική να πάμε παραπέρα. Ναι, αυτό το πράγμα. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, αυτό θέλω να πω στη σημερινή διεθνοποίηση οικονομικής ζωής που υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία πόρτα κλειστή. Δεν κλείνει καμία πόρτα. Και αν σου κλείσει μια πόρτα, να ξέρεις ότι υπάρχει παράπορτα η οποία είναι θεάνοιχτη. Δηλαδή, να ξέρεις απλά να κινηθείς στην αγορά. Για παράδειγμα, η Ρωσία. Τελευταία στοιχεία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, Eurostat. Δεν έχει κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία. Πολύ ωραία. Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί το σωζύγιο, πώς το λένε, αυξήθηκε με τη Ρωσία. Το εμπόριο με τη Ρωσία αυξήθηκε. Τρεχουσών συναλλαγών. Ναι, όχι τρεχουσών συναλλαγών, το εμπορικό. Α, το εμπορικό ισοζύγιο. Με τη Ρωσία αυξήθηκε. Και τη στιγμή που έχουμε κυρώσεις. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί πολιτική κυρώσεων, μάλιστα κλιμακούμενο. Αυτό είναι σε επίπεδο υψηλό, αλλά από κάτω. Αυτό θέλω να σου πω ότι. Όχι, είναι αυστηρή. Γιατί ας πούμε η δική μας παραγωγή πάνω στην Ιμαδία και αλλού που ήταν αγροτικά προϊόντα τυποποιημένα και μη, παθάνε λαχτάρα. Λαχτάρα. Και πρέπει να ανοίξει η αγορά στην Βόρεια Αφρική, ξέρω εγώ, ή στην Περσία, ας πούμε, στο Ιράν, για να στείλουν τα προϊόντα εναλλακτικά εκεί. Και πάλι δεν απορροφάται η παραγωγή. Και πάλι δεν απορροφάται. Γιατί δεν ενδιαφέρεται κανένα. Δεν υπάρχει κράτος να σου δημιουργήσει προϋποθέσεις, να σου ανοίξει δρόμους δηλαδή. Τη μοναδική, παραδείγματος χάρη, στην Καστοριά. Μοναδικές εταιρείες που διοχέτευαν τη Γούνα και τα Βιζόν κλείσανε όλα αυτά. Ναι, λόγω της Ρωσίας, καταστροφή. Όποιοι δεν μπορούσαν να έχουν να βρουν εναλλακτικές αγορές. Στα Γιάννητσα. Αυτό λέω. Και αν όσοι δεν μπορούσαν να βρουν εναλλακτικές αγορές μόνοι τους, δηλαδή κόβοντας το λαιμό τους κυριολεκτικά. Δηλαδή, άκουγα περιπέτειες ανθρώπων οι οποίοι πήγαν στην Κίνα, ας πούμε, να ανοίξουν αγορές μόνοι τους τώρα, έτσι. Φαντάσου, ας πούμε, ξεκινάς γουναράς, ας πούμε, για να πας στην Κίνα να κάνεις εδώ πέρα. Σου κοστίζει ο κούκος αηδόνη και δεν πετυχαίνεις τίποτα. Λοιπόν, και αντί να έχεις ένα κράτος, εγώ ξέρω για παράδειγμα. Αρρωγό, το κράτος αρρωγό. Με αυτό λέω ότι εγώ, όπου και να, όταν δούλευα στην Αμερικανική εταιρεία, όπου και να πήγαινα στον κόσμο, ήξερα ότι στην πρεσβεία υπάρχει ένας εμπορικός αντιπρόσωπος, ο οποίος ήξερε απ' έξω και αγαλωτά την οικονομία της χώρας. Ακόμη και πρόσωπα μπορούσε να σου συστήσει. Δηλαδή, ξέρεις, ο Γιάννης Σημειακάκης ασχολείται με αυτή την ιστορία, είναι εντάξει, δηλαδή θέλω να πω. Είναι καθαρός, δεν έχει ρίξει κανόνια, δεν είναι, ας πούμε, και τα λοιπά. Πήγαινε βρέστονε. Έτσι. Να σας περιγράψω την κατάσταση του εμπορικού γραφείου της πρεσβείας στο Τόκιο. Για λέγε. Υπάρχουν δύο. Του ελληνικού. Του ελληνικού, ναι. Στην ελληνική πρεσβεία στο Τόκιο υπάρχει εμπορικό τμήμα. Mm-hmm. Ακόμη. Υπάρχουν ακόμη, ναι. Είναι δύο στελέχη, ικανότατοι. Τους ξέρω προσωπικά. Εξαιρετικοί στα οικονομικά και στο διεθνές εμπόριο. Φοβεροί επαγγελματίες. Μπορούν δηλαδή να κανονίσουν οποιαδήποτε δουλειά θελήσει, να διεκπαιρεώσουν δηλαδή όλες τις ανάγκες στο εμπόριο,
μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας και από τις δύο πλευρές. Και από εκεί. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν γραμματέα Ιαπωνέζα. Δεν υπάρχει γραμματέας. Δεν διορίζει, δεν εγκρίνει το Υπουργείο Εδώ Οικονομικών το μισθό της για να προσλάβουν το άτομο που είναι τελείως απαραίτητο, γιατί όλες οι συνεννοήσεις πρέπει να γίνουν στα Ιαπωνικά. Δεν μπορούν οι ίδιοι να πάρουν, ούτε οι εταιρείες έχουν στελέχη αγγλομαθή, διάφορες εταιρείες δεν είναι υποχρεωμένες. Σου λέει, έχεις προσωπικό Ιαπωνεζόφωνο και θα διεκπαιρέσεις τη δουλειά. Δεν παίρνουν προσωπικό. 25 χρόνια αυτή η δουλειά. Κατά διαστήματα πήρανε. Και προς τιμήν του ο πρέσβης και οι ίδιοι πληρώνανε από την τσέπη τους το μισθό της υπαλλήλου. Αλλά πόσο να αντέξουνε. Έχουν οικογένεια στην Ελλάδα κλπ. Λοιπόν, και δεν προσλαμβάνουν. Υπάρχει, ας πούμε, ξέρω μία κυρία η οποία πάει σε εθελοντική βάση. Όπως και παλιότερα, επί 3 χρόνια, μία Ελληνίδα που αγαπούσε την Ελλάδα και σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, επί 2 χρόνια δούλευε στην πρεσβεία αμισθή στο εμπορικό τμήμα. Και τότε είχαμε κάποιες πρόοδους, ας πούμε, στο εμπόριο κλπ. Ενώ στην πρόθεση ελληνικών προϊόντων προς την Ιαπωνία. Τώρα είναι εγκατελειμμένοι στην τύχη τους. Δηλαδή το γραφείο υπάρχει. Αν πεις στο Υπουργείο εδώ, ξέρεις, δεν έχετε γραφείο, σου λέει, εμείς έχουμε 2 άτομα εκεί. Ναι, αλλά δεν μπορούν να. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τι τους έχεις δηλαδή εκεί. Και το άγχος τους. Το άγχος τους, βέβαια, τώρα τους καρφώνω τους ανθρώπους, είναι ο πόνος τους, ας πούμε, ότι δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν αυτό το πράγμα που έχουν ταχθεί, την αποστολή τους. Το ίδιο συμβαίνει, βέβαια, και με την πρεσβεία. Δεν έχουμε, ας πούμε, μορφωτικό ακόλουθο. Άρα το κράτος. Δεν υπάρχει μορφωτικός ακόλουθος. Πώς θα γίνει, δηλαδή, δεν θέτει η προώθηση. Σε μια χώρα όπου πεθαίνει για την ελληνική γραμματεία. Τα δηλαδή, παλιότερα χρόνια. Σε πάγο έχει φτιάξει, στην Ιαπωνία έχουν φτιάξει σε πάγο. Τον Παρθενώνα. Ναι, γίνεται. Κάθε χρόνο στο Χοκάιντο, επάνω στο Σαπόρο, έτσι, γίνεται ένα φεστιβάλ και φτιάχνουν τα μνημεία από όλο τον κόσμο κλπ. Και ανάμεσα και τον Παρθενώνα, σε φυσικό μέγεθος. Φυσικό μέγεθος. Ένα προς ένα δηλαδή. Ναι. Ένα προς ένα. Τρομερό. Τρομερό. Λοιπόν, το οποίο διατηρείται επί 2 μήνες, 2,5 ξέρω εγώ, συνέχεια. Γιατί όσο είναι ο πάγος. Εδώ βλέπεις λοιπόν ότι στο πλαίσιο μιας πολιτικής ενός κράτους παρία κατ' ουσίαν που δεν έχει καν στο μυαλό του, ναι, τέτοια πράγματα να τα βάλει με στρατηγικά κάτω. Σωστό. Τον αντίον όμως, ευκαιριακά, βλέπεις προβάλλει και προωθεί τη γαλλοφωνία. Τον οργανισμό τον πρημοδοτεί με 3 εκατομμύρια. Ναι. Το έχω ξαναπεί νομίζω. Που είχε ξαναπεστωθώ. 22 Αυγούστου έχει βγει στη Διάβγεια έγγραφο με το οποίο πρημοδοτείται ο οργανισμός της γαλλοφωνίας με 3 εκατομμύρια. Οργανισμός γαλλοφωνίας. Ναι, πρόθεση δεν του γαλλικού κράτους. Παιδιά, συγγνώμη. Ναι, πρόθεση μέσα από τη γλώσσα γίνεται. Τη γλώσσα. Εντάξει, το ξέρω αυτό. Ναι, αλλά ο οργανισμός γαλλοφωνίας τι είναι. Ναι, γαλλοφωνίας. Είναι προς ανάπτυξη της γαλλοφωνίας, της γαλλικής φωνής. Εδώ στην Ελλάδα. Διεθνής είναι ο οργανισμός και τον πρημοδοτεί η Ελλάδα. Αυτό λέω. Ναι, έδωσε λεφτουδάκια του ελληνικού λαού. Και εμείς εδώ θα μπορούσε να τα δώσει στον αντίθετο. Έχουμε κατεύθυνση της ελληνοφωνίας. Όχι, ελληνοφωνία πού δεν. Εμείς στη Διεθνή Ένωση προωθώ την ελληνική γλώσσα και δεν βρέθηκε μισός λοιπόν, από το 92 να δώσει μια πεντάρα. Για την ελληνοφωνία, ας πούμε, και τη γραμματεία κτλ. Θα πω κάτι χωρίς να καρφώσω τους ανθρώπους που λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, πριν μερικούς μήνες ήρθε μια αντιπροσωπεία από μια λατινοαμερικάνικη χώρα και εκεί πέρα έχουν τρέλα με την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα και τη γραμματεία και ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, όπως και βέβαια και στην Ισπανία συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά ποιος μας γράφει. Λοιπόν, και ερχόμενοι εδώ για μια σειρά σε πανεπιστήμια, ιδρύματα και ιστορίες και επαφή υψηλότερου βαθμού άνθρωποι είτε των γραμμάτων και των τεχνών της χώρας είτε της κυβέρνησης της χώρας, ήρθαν εδώ λοιπόν για μια επίσημη επίσκεψη, ας πούμε, και τα λοιπά, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ελληνοφωνίας στη συγκεκριμένη λατινοαμερικάνικη χώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ανάμεσα στις επισκέψεις που είχαν οργανώσει όλα αυτά τα πράγματα ήταν και επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας, διότι το καθήλυν αρμόδιο για να βοηθήσει την ελληνοφωνία, μια και μιλάμε εδώ πέρα σε αυτήν την ιστορία, το Υπουργείο Παιδείας ποιος είναι. Ο Φούφουτος, λοιπόν, και συναντήθηκε με το, γιατί δεν μπορούσε να συναντηθεί με τον Υπουργό, ο οποίος η πιο σοβαρά ζητήματα να ασχολείται. Λοιπόν, ασχολήθηκε με τον, πώς το λένε, συναντήθηκε με τον Υφυπουργό. Υφυπουργός είναι ο κύριος Ζουράνης. Ωραία.
Γιατί κάνεις έτσι, ρε παιδί μου. Τον αδικείς, είναι και ομότιμός καθηγητής. Ναι. Λοιπόν. Ευτυχώς όμως που υπάρχει, μαθαίνουμε σαν... μερικά πράγματα. Δεν είμαι σίγουρος. Όταν είναι πιωμένος μόνο. Ναι. Λοιπόν. Όπως ότι αν χρειαστεί ένα ευρώ να μετακινήσεις κάτι από το ένα γραφείο στο άλλο και χρειαστεί δαπάνη ενός ευρώ, πρέπει να ρωτήσεις τον ξύνο το ποτηρητή στο Υπουργείο. Ναι, ναι, ναι. Το είπε πριν μια εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι. Όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, πώς φεύγουνε παιδιά. Δηλαδή του λέει, δεν αποφασίζει η ελληνική πλευρά. Όχι, τι λες, παιδί. Ότι είμαστε υποκατοχή. Εν όψη του Μακρόν. Γι' αυτό είναι χρήσιμο. Εν όψη του Μακρόν. Ναι, 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 σωστό. Για να παίξει, δηλαδή. Απλά για να το τελειώσω. Πολιτική, ναι. Να το τελειώσω αυτό. Έφτιαξε όμως το. Έδωσε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά. Λοιπόν. Και έγινε συνάντηση. Η συνάντηση έγινε με ανθρώπους οι οποίοι, πώς να το πούμε, εντρυφούν στην ελληνική παιδεία. Μερικές φορές αυτός ο κόσμος που είναι στο εξωτερικό και που ενθουσιάζεται με την ελληνική παιδεία, είτε την αρχαία ελληνική παιδεία, είτε τη σύγχρονη, για μένα είναι ενιαία, δηλαδή στην ναι, καλή της αποτύπωση. Ναι, ας πούμε, ένας από αυτούς, ξέρω εγώ, ή κάποιος, ας πούμε, είχα συναντήσει στις ΗΠΑ που απήγγειλε καβάφι στα ελληνικά. Δεν απήγγειλε μόνο, ας πούμε, όμηρο ή οτιδήποτε, έτσι. Ήταν λάτρης. Καθηγητής πανεπιστημίου ήταν αυτό το πράγμα. Αυτός, τέλος πάντων, ήρθε η αντιπροσωπεία, συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας για να μπορούν να συζητήσουν, φαντάζομαι, τι άλλο να συναντηθείς. Το δημοτικό. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να σε απασχολεί σαν υπουργός είναι πώς να σε βοηθήσω. Ναι. Πώς να σε βοηθήσω, όχι μόνο απαραίτητα χρηματοοικονομικά. Με καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, τι χρειάζεσαι, πώς να δέσουμε τις δύο χώρες, να δούμε πώς θα γίνει κτλ. Η συνάντηση κράτησε, ας πούμε, μία μισή ώρα, δύο ώρες, δεν θυμάμαι τώρα πόσο μου είπαν, και βέβαια δημιούργησε την εσχίστη των εντυπώσεων, την εσχίστη των εντυπώσεων, συγκεκριμένο στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας που μου εξιστορούσε την συνάντηση, επειδή έτυχε να είναι στη συνάντηση, μου έλεγε καταντράπηκα, έτσι μου λέει, καταντράπηκα γιατί η εκπροσώπηση της Ελλάδας μου ήταν από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τους έλεγε, τους μιλούσε με αυτόν τον ακατάσχετο τρόπο, τον πασπαρτού όπως τον λέω εγώ, πετάμε ας πούμε από εδώ και από εκεί, ήταν μεθυσμένος. Πράγμα όχι αφύσικο για τον κύριο Ζουράρη, τον ξέρω και προσωπικά από την εποχή της Πίθας. Ναι, λέω. Στα βίντεο, στο YouTube. Από την εποχή της Πίθας, το θυμάμαι, ας πούμε. Έτσι. Έχει αυτή την αδυναμία. Λοιπόν, και όλα αυτά τα πράγματα, και αυτή ήταν η παρουσία, η εικόνα του επίσημου ελληνικού κράτους απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν φάει τα χρόνια τους να προωθήσουν την ελληνική παιδεία και τον ελληνικό πολιτισμό σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής. Αισθάνονται νόστο οι ίδιοι για την Ελλάδα, για τα ελληνικά. Ναι. Για όλο αυτό τον πολιτισμό, νόστο μεγάλο. Ναι, και έρχονται εδώ και βλέπουν τους Αθέλληνες. Και όχι μόνο εκεί. Που είναι στα Υπουργεία. Όπως και στην κάτω Ιταλία. Δεν το συζητάμε. Παντού, ρε παιδί. Παντού. Γιατί στην Αφρική. Άρα δεν έχει πολιτική τώρα... που οφείλε να έχει. Έτσι, μπράβο. Αυτό αυτή λέμε. Είναι η ιστορία. Αυτό που υπάρχει στην Ιαπωνία και που εμένα με έχει εντυπωσιάσει, επειδή παρακολουθώ τα στοιχεία, τα δεδομένα, ας πούμε, και όλα αυτά. Η Ιαπωνία όντως είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό αποταμιεύσεων που υπάρχει. Και το δράμα είναι για την Ιαπωνική οικονομία. Το ποσό, το τρελό ποσό που έχει. Το ξέρεις, δεν το θυμάμαι, είναι νομίζω. Είναι 500.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό αποταμίευση. Αυτό σου λέω, είναι περίπου στο 36% του ΑΕΠ, που είναι τρελό νούμερο. Δηλαδή η Γερμανία, παράδειγμα, έχει ποσοστά αποταμιεύσεων που βεβαίως οι αποταμιεύσεις, όταν λέμε αποταμιεύσεις, το συνολικό ποσό στην προβολή στο ΑΕΠ δεν ξεπερνάει το 10%. Γιατί για η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον. Γι' αυτό και μιλάνε οι οικονομολόγοι στην Αμερική, ας πούμε, ότι πέθανε η μεσαία τάξη κτλ. Δεν υπάρχουν αποταμιεύσεις. Λοιπόν, τα έχουν φάει τράπεζες. Και στη Γερμανία υπάρχει μεγάλη ανισοκατανομή. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι οι φεουδάρχες της Γερμανίας, οι βαρόνοι του χρήματος κτλ. Και το τι έχουν βγάλει στην άκρη. Έτσι. Και άλλο ο μέσος Γερμανός. Αλλά εδώ στην Ιαπωνία. Ενώ η ψαλίδα υπάρχει, αλλά δεν είναι αυτή η ισοπαίδωση που υπάρχει. Και μιλάμε για 30, 36, 38% ποσοστό τρελό. Το οποίο αυξάνει. Και το οποίο βεβαίως. Αυξάνει και είναι τρελό αυτό το πράγμα. Από το οποίο ποσό αυτό, δηλαδή από τις διαθέσιμες αποταμιεύσεις, τις οποίες κατέχει στο μεγαλύτερο μέρος το Ιαπωνικό κρατικό, Ιαπωνικό ταμιευτήριο. Ναι, υπάρχει μια φιλοσοφία, μισό λεπτό, να το εξηγήσουμε εδώ πέρα, γιατί μπορεί να ακούγονται διάφορα. Ενώ στη Δύση διαλύθηκαν τα κρατικά ταμιευτήρια,
που ήταν η λύση, γιατί δημιουργήθηκαν τα κρατικά ταμιευτήρια. Τα ταμιευτήρια, τα κρατικά όμως. Γιατί ήταν the last resort lender, που όπως λένε. Λιμάνι του κράτους. Το τελευταίο καταφύγιο. Το τελευταίο καταφύγιο για να μπορέσει να ενισχύσει την οικονομία σε περίπτωση που κατέρεε. Και ταυτόχρονα να μην δημιουργούνται καταστάσεις bank run. Δηλαδή να τρέχουν, ας πούμε, να παίρνουν τις καταθέσεις. Να υπάρχει δηλαδή διαθέσιμο. Εκεί το έχουν διατηρήσει. Το έχουν διατηρήσει, είναι από τις λίγες χώρες ανεπτυγμένες. Έχουν δώσει και ειδικά προνόμια. Έχουν, ναι. Έχουν δώσει την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείριση των κρατικών ομολόγων. Ναι, και όχι στις ιδιωτικές τράπεζες. Ναι, ναι. Στις ιδιωτικές τράπεζες δουλεύουν μόνο με τη δευτερογενή. Μπράβο, ναι, ναι. Την πρωτογενή δηλαδή. Σαν επένδυση. Σαν επένδυση. Ναι. Όλα τα κρατικά ομόλογα διατίθενται μέσω του κρατικού ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Στους Ιάπωνες που έχουν τις μεγάλες αποταμιεύσεις, αντί να τις έχουν στο λογαριασμό ταμιευτήριο, στο νόμισμα, τις έχουν σε βέβαια μεγάλης διάρκειας, 15 ετίας, 20 ετίας, 25 ετίας, μέχρι και 30 ετίας κρατικά ομόλογα, τα οποία επειδή έχουν πουληθεί σταδιακά, δεν υπάρχει και ο κίνδυνος να ζητήσει, δηλαδή να υπάρξει ένα πανικό στην παγκόσμια οικονομία και να σπεύσουν όλοι να θέλουν να τα εξαργυρώσουν. Από ό,τι έβλεπα τα στοιχεία, ας πούμε, για τη Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, η διάθεση των κρατικών ομολόγων χρηματοδοτεί την κυβέρνηση. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι. Δηλαδή, επομένως, η ίδια αυτοχρηματοδοτείται. Ασκεί οικονομική. Το 96% του δημόσιου χρέους είναι εσωτερικό. Δηλαδή, σαν να χρωστάει ο γραμματέας στο γιο του και το γιο στο γραμματέα. Ναι, όχι, στο γιο του και αύριο μεθαύριο θα πει τι είναι, μπαμπά μου, χρωστά, εντάξει, σβήστα. Έτσι είναι η δουλειά. Ναι, 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 έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν είναι ξένος ο απαιτητής, ας πούμε, για να του βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Σωστό. Να του πει φέρτα. Γι' αυτό και δεν νοιάζονται που έχει ξεπεράσει το 250% ακόμα του όμως, δεν τους νοιάζει, ακόμα δεν όμως, τους ακόμα όμως αυτοί που έχουν αγοράσει τους ίδιους, ναι, στον εαυτό τους, αυτοί που έχουν αγοράσει τα κρατικά ομόλογα, γιατί εγώ το έχω θέσει το ερώτημα, λέω και αν τα θελήσουν όλοι απαιτητά. Υπάρχει, θα τυπώσει χρήμα να καλύψει αυτό το, αυτό το 1/300 που λύγει τώρα σε ομόλογα. Οι άλλοι δεν έχουν δικαίωμα να τα εξαργυρώσουν, το έχουν αποδεχθεί αυτό. Λοιπόν, οπότε αυτοί αν πάνε στη δευτεριογενή αγορά, θα σπέσει το κράτος να τα αγοράσει, οπότε μειώνει το χρέος του. Και θα πέσουν και τιμές. Ακριβώς. Οπότε δεν έχει δηλαδή θέμα. Και είπαν, ναι, πες ότι ας πούμε όλοι θελήσουν δευτεριογενή αγορά ή στο πρωτογενή να τα ζητήσουν τίποτα. Ο πρωτογενός δεν μπορούν. Όχι. Στη δευτεριογενή μπορούν. Ναι, ναι, αλλά λοιπόν, εκεί το κράτος τυπώνει, αγοράζει και αμέσως δείχνει τις τιμές. Τις τιμές. Οπότε. Και μειώνει και το χρέος του. Ναι, δηλαδή την κερδοσκοπία την εξουδετερώνει στο δευτερογενή τομέα, στο κράτος Παναγία. Με λίγα λόγια είναι κυρίαρχη. Βεβαίως, αλλά προσέξτε όμως πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό το πράγμα έχει γίνει με τον εξής απλό τρόπο. Η τράπεζα της Ιαπωνίας, η κεντρική, είναι κρατική, η οποία παράγει όχι μόνο τυπώνει το χαρτονόμισμα, παράγει και το χαρτί, το ειδικό χαρτί. Δηλαδή έχει την βιομηχανία χάρτου, ας πούμε, η οποία παράγει το χαρτί στο οποίο θα τυπωθεί το χαρτονόμισμα. Παράγει και τα μελάνια για να είναι μοναδικά. Έτσι. Ναι, είναι η μόνη κεντρική τράπεζα. Η μια άλλη ήταν η παλιά κρατική τράπεζα Σοβιετικής Ένωσης, μόνο που την ιδιωτικοποίησε ο Γέλτσιν. Αλλά στην Ρωσία υπάρχουν εργοστάσια που παράγουν τέτοιο. Δεν είναι χαρτί, είναι το ειδικό. Εναλλακτικά με την Dupont, που είναι στη Δύση, το μονοπόλιο από που αγοράζουν όλοι. Ναι. Γι' αυτό και η σκέψη του Πούτιν ήταν να ξαναφτιάξει την κρατική την τράπεζα, την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, και να έχει την από το αποκλειστικό προνόμιο διάθεσης του χαρτονομίσματος. Ναι. Αυτό βέβαια συγκρούεται με τα συμφέροντα των γοιάρων στη Ρωσία, αλλά αυτό το λύσουν, είναι δικό του θέμα. Απλά λέω ότι γίνεται, δεν είναι τίποτα τρομερό, δεν είναι κάτι κουφό, και σου δίνει και εναλλακτικά τη δυνατότητα να μπορείς ανά πάσα στιγμή να το κάνεις και εσύ. Αυτό δείχνει στην Ιαπωνία, δείχνει το που θα μπορούσε ένα μικρό κράτος όπως είμαστε εμείς. Εμείς είναι πολύ πιο εύκολο. Να δεις τι μπορούσε να κάνει. Η διαχείριση μιας μικρότερης πολυκατοικίας είναι πολύ εύκολη. Το συζητάς τώρα. Ενός τεράστιου συγκροτήματος. Δηλαδή αυτό εγώ μπορώ να το πω, ας πούμε, σαν πολλαπλασιαστή δηλαδή. Φαντάσου. Δουλεύει πολλαπλασιαστικά ως πλεονέκτημα. Για να μαζέψουμε, ας πούμε, μια οικονομία πολύ πιο σύντομα και πολύ πιο νοικοκυρεμένα. Δηλαδή, πολύ πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι ακόμα και τις αστοχίες που μπορεί τυχόν να έχει και έχει, δεν μιλάμε τώρα για ιδανικά πράγματα, ξεδανικευμένες καταστάσεις, δεν υπάρχουν πένα. Να μπορεί να έχει κάποιες αδυναμίες από την οικονομία, μπορεί να τις εξουδετερώσει η Ελλάδα, να μην τις έχει.
να έχει λιγότερες μάλλον. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν μην μπορούμε να είναι πολύ πιο εύκολο. Έτσι. Είναι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή, έχεις το νόμισμα κρατικό. Έχεις τον τρόπο που θα το διανύμεις στη διάθεσή σου. Μια και λέμε για το νόμισμα πριν προχωρήσει παρακάτω. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το ποια είναι η ισοτιμία του νομίσματος με το δολάριο. Και είναι γιατί... 1%. Μπράβο. Ναι, γιατί κρατάει. Δεν παίζει. Γιατί η παραγωγικότητα της ιαπωνικής οικονομίας είναι ανώτερη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ή τουλάχιστον μέχρι πριν μια δεκαετία, αλλά έχει και τώρα είναι πολύ ψηλή παραγωγικότητα. Βεβαίως έχει πλεονασματικά ισοζύγια σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει ελλειμματικά. Τότε γιατί κρατάει υποτιμημένο το νόμισμά της? Για να κάνει πολιτική. Μπράβο, αυτό λέω. Αυτό. Θέλω να πω δηλαδή για αυτό που μας ακούει και που έχει μετατρέψει σε, πώς το λένε, σε φυλακτό, τις ανοησίες που του λένε και καθηγητάδες ότι πρέπει να έχουμε ισχυρό νόμισμα. Ποιος θα κάνει? Οι Ιάπωνες κατόρθωσαν να φτιάξουν τη βιομηχανία τους και να ανοικοδομήσουν την οικονομία τους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με ένα υποτιμημένο γεν. Που όντως ήταν περισσότερο από 100 γιέν ένα δολάριο, δεν το θυμάμαι ακριβώς, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ας πούμε. Επίτηδες δηλαδή αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Για να μπορεί να έχει εξαγωγές. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτού που λες είναι η περίπτωση της Ταϊβάν. Αν η Ιαπωνία, ας πούμε, μετά τον πόλεμο αναγνωριζόταν από όλα τα έθνη, τα κράτη που υπήρχαν, η Ταϊβάν μετά την επανάσταση του 49, ας πούμε, με την λαϊκή Κίνα. Βρέθηκε, ας πούμε, σε ένα νησί, μια χώρα αποκλεισμένη ακόμα και σήμερα. Μόνο με 14 άλλες χώρες έχει διπλωματικές σχέσεις. Δεν έχει ούτε με την Ελλάδα. Δεν έχουμε σχέσεις διπλωματικές. Γιατί η Κίνα διεκδικεί λέει, με αυτούς είναι εμάς. Οπότε όλοι πάνε με τον ισχυρό, πάνε με την Κίνα. 14 μόνο χώρες τολμούν να έχουν σχέσεις διπλωματικές με την Ταϊβάν. Αυτή η χώρα, η αποκλεισμένη, γιατί βρίσκεται στο υπογάστριο της Κίνας. Λοιπόν, αποκλεισμένη από παντού. Κατάφερε μέσα σε 6 χρόνια, τα πρώτα 6 χρόνια μετά το διαχωρισμό, με νόμισμα το δολάριο της Ταϊβάν που δεν αναγνωρίζεται από κανέναν, δεν υπήρχε ισοτιμία, τώρα υπάρχει, το έχουν καταφέρει γιατί η Κίνα έχει επιτρέψει, γιατί έχει πολλές ανταλλαγές η Κίνα με την Ταϊβάν πλέον. Προσέξτε τώρα, η Κίνα με τον προαιώνιο εχθρό της, ας πούμε, τον εχθρό της, εν πάση περιπτώσει, είναι προαιώνιος, έχει σχέσεις δηλαδή. Και πολιτιστικές σε όλα τα επίπεδα. Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό του εμπορίου με την Κίνα είναι. Λοιπόν, με το mainland και China. Τελευταίο χρόνο, πέρσι δηλαδή, εγκαινιάσανε και απευθείας πτήσεις. Παλιότερα έπρεπε να πάνε μέσω τρίτων χωρών. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Η Ταϊβάν μέσα στα 6 πρώτα χρόνια, στα 5 πρώτα χρόνια, έφτιαξε 6.000 βιομηχανίες, τις χρηματοδότησε με το δολάριο Ταϊβάν, που δεν αναγνωριζόταν σε καμία χώρα. Γιατί ήταν εθνικό της νόμισμα, 6.000 βιομηχανίες βάρεως τύπου. Με κυρίαρχες. Βάλε μια ανωτελεία. Τις χαλιβουργίες. Μια ανωτελεία. Ναι, η βάρια βιομηχανία ήταν πολύ σημαντικό για την οικοδόμηση της μιας οικονομίας στην εποχή εκείνη. Ναι. Να βάλουμε μια ανωτελεία και συνεχίζουμε μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ξαναεπιστρέψαμε στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος και Γιάννης Σημειακάκης. Συζητάμε για το πώς θα μπορούσε μια χώρα με βάση το παράδειγμα της Ιαπωνίας αλλά και άλλα παραδείγματα. Μιλάγαμε προηγουμένως για την Φορμόζα ή διαφορετικά εθνικιστική Κίνα, όπως λεγόταν παλιά, ή Ταϊβάν, η οποία, να θυμίσουμε, ότι είναι από τις περιοχές ιαπωνικής κατοχής για τα περισσότερα χρόνια. Κατακτήθηκε στα 1890, αν θυμάμαι καλά, από τους Ιάπωνες και την κρατήσανε σχεδόν μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν από τις περιοχές, ας πούμε, που οι Ιάπωνες κρατούσαν. Τι σημασία έχει αυτό? Η σημασία έχει γιατί την κρατούσαν σαν χώρα αναψυχής των μεγάλων φεουδαρχών ή πολιτικών ανδρών βαρώνων της Ιαπωνίας. Δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα σε αυτή τη. Μάλιστα υπήρξε και μια βίαιη προσπάθεια απομείωσης του πληθυσμού με σφαγή άνευ προηγουμένους με τους Ιάπωνες, από τους Ιάπωνες της εποχής εκείνης. Ωστόσο, όταν ξεκίνησε η ανασυγκρότηση της Ταϊβάν, οι Ιάπωνες ήταν οι πρώτοι που τρέξανε να δώσουν που δώσανε για να διατηρήσουν σχέσεις βεβαίως με αυτή τη χώρα και τα λοιπά, και να ξεχαστεί το παρελθόν για να μπορέσουν να ανοίξουν νέες εμπορικές σχέσεις. Αυτό το πράγμα δεν, δηλαδή, είναι κάτι το συνηθισμένο. Η Ταϊβάν ανορθώθηκε σε 6 χρόνια χωρίς τεράστια δάνεια ή χρέη
τα οποία συσσωρεύτηκαν ούτε από τους Αμερικανούς ούτε από τους Ιάπωνες. Έχει πλέον εμπορικό ισοζύγιο. Ναι, γιατί είναι μια μικρή Κίνα. Δηλαδή λειτουργεί ως μια πολύ μικρή Κίνα βεβαίως. Είναι τεχνολογία. Ναι, ναι. Από μια οικονομία που βασιζόταν στην αγροτική παραγωγή του Μεσαίωνα. Ναι, αλλά που εντάμαξες. Όπως είπε ο αγαπητός φίλος Σημειωτάκης. Σημειακάκης. Στηρίχθηκε στο δικό της νόμισμα. Βεβαίως, μα δεν μπορούσε. Χρηματοδότησε. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αλλιώς πώς θα χρηματοδότησε. Λέμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπήρχε περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορέσουν να αναπτύξουν βιομηχανία ή να κερδίσουν τον εμφύλιο πόλεμο όπου έκριναν την ενότητα των Ηνωμένων Πολιτείων. Έτσι, ο εμφύλιος πόλεμος έκρινε τη δυνατότητα να συγκροτείται πλέον ως ενιαίο κράτος, έστω με τον τρόπο που συγκροτείται, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα εάν δεν είχε το Green Pack. Το Green Pack ήταν κρατικό νόμισμα. Και επειδή αυτό το πράγμα, επειδή το εθνικό είναι μια περίεργη ιστορία στις ΗΠΑ, γι' αυτό το λέω εθνικό, λέω κρατικό. Και επειδή το Greenback ήθελε, με βάση το Greenback, ο Λίνκολν ήθελε μια ανασυγκρότηση της οικονομίας, ήταν ένας από τους λόγους που δολοφονήθηκε. Εντάξει, ο δεύτερος ήταν γιατί ήθελε να προχωρήσει σε δεύτερη διαγραφή χρεών, διέγραψε τα χρέη των νοτίων πολιτιών, και ήθελε να διαγράψει και τα χρέη των βόρειων πολιτιών. Μόνο που στις βόρειες πολιτείες ήταν η μεγάλη βαρόνη της βιομηχανίας που είχαν στα χέρια τους τα... Αυτό και σου λέει, κάτσε ρε, που θα πας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το Greenback, και χάρη σε αυτό μπόρεσε μια εξαρτώμενη από τα αγγλικά κεφάλαια αμερικανική οικονομία να ανορθωθεί, να μετατρέψει τα κεφάλαια που είχαν έρθει σε δικά της κεφάλαια και να συγκροτηθεί σαν την οικονομία που ξέρουμε σήμερα, ναι, με όλες τις αντιφατικότητες και τα προβλήματα που υπάρχουν. Ωστόσο, παραμένει πολύ πιο σημαντικό το παράδειγμα της Ταϊβάν για την Ελλάδα. Να πω, γιατί είναι μια εξαρτημένη χώρα. Να πω όμως και ένα άλλο παράδειγμα που αφορά τα δικά σου, κύριε καθηγητά μου. Ποια? Τα πολιτιστικά, ναι, δηλαδή τον πολιτισμό. Είναι τα εκπαιδευτικά γενικά, τα εκπαιδευτικά ακριβώς, εκτός από τα οικονομικά. Αυτή η απομονωμένη χώρα, η Ταϊβάν, απομονωμένη γιατί έμπαινε όρος πάντα από τη λαϊκή Κίνα ότι θα κάνετε σχέσεις με εμάς ή με την Ταϊβάν, και όλες οι χώρες κοίταξαν το συμφέρον τους, το εμπορικό, το οικονομικό. Όντως 14 χώρες έχουν, και μόνο 14 χώρες ακριβώς έχουν διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν. Όλες οι άλλες χώρες έχουν αντιπροσωπείες εμπορικές και τέτοια, αλλά όχι πρεσβείες. Όπως και στην Ελλάδα δηλαδή υπάρχει μια οικονομική αντιπροσωπεία, αλλά όχι πρεσβεία. Δεν υπάρχει πρεσβεία, ναι. Όπως και εμείς δεν έχουμε πρεσβεία στην Ταϊπέη. Λοιπόν, τι συνέβη? Όταν, ας πούμε, μετά την επανάσταση και ειδικά μετά την πολιτιστική επανάσταση στη λαϊκή Κίνα, σε εισαγωγικά ή όχι, δεν το κρίνουμε αν αυτή συνέβη. Έτσι τον ονομάσατε. Έτσι ονομάστηκε. Ναι, όχι, όχι. Ο ΜΑΟ, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, μέσα στο πλαίσιο της υπόσχεσης που είχε δώσει να έχει ο κάθε Κινέζος μια κούπα ρύζι την ημέρα να τρώει, δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο η πείνα. Και να μπορούν όλοι να διαβάζουν μια εφημερίδα, δηλαδή να εξαλειφθεί ο αναλφαβητισμός, για να μπορούν να διαβάζουν οι Κινέζοι την εφημερίδα τείχου, την κλασική που ξέραμε και αναπαράχθηκε και στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Σωστό. Από τις μαοϊκές οργανώσεις στην Ελλάδα με εφημερίδες τείχου, δεν βγάζανε προκηρύξεις αυτή τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Φτιάχναν μεγάλες αφίσες, τις κολούζανε στον τοίχο, τις θυμάμαι εγώ, 74-75, και να διαβάζει ο κόσμος τα νέα, ενημέρωση γινόταν από εκεί. Για να μπορεί λοιπόν να διαβάζει την εφημερίδα τείχου ο κάθε Κινέζος, έπρεπε να απλοποιήσουν τη γλώσσα. Γιατί η κινέζικη γλώσσα, ας πούμε, έχει 30, 40, 50, 60, 80 χιλιάδες ιδεογράμματα. Δεν ξέρει κανένας, γιατί συνεχώς βρίσκουν και καινούρια. Λοιπόν, επομένως έπρεπε να μπορεί κάποιος να μάθει, ας πούμε, 200-300 ιδεογράμματα και να μπορεί να διαβάζει την εφημερίδα. Και στην εκπαίδευση μπήκε η διδασκαλία μόνο αυτού του περιορισμένου αριθμού ιδεογραμμάτων στην εκπαίδευση. Μάθανε όλοι πράγματι να διαβάζουν εφημερίδα. Αλλά σήμερα διαπιστώσανε το εξής, ότι αν θελήσουν να διαβάσουν, ας πούμε, τα κλασικά έργα που υπάρχουν στην κινέζικη λογοτεχνία, που είναι πλούσια σε ιδεογράμματα, μεγάλο αριθμό, δεν μπορούν να διαβάσουν πλέον την κλασική τους
λογοτεχνία, οι σύγχρονοι μελετητές. Και έχει συμβεί το εξής. Για να μάθουν οι Κινέζικα να διαβάζουν δηλαδή τα βιβλία, πάνε στην Ταϊβάν, η οποία ως εθνικιστική είχε κρατήσει όλη τη γλώσσα με όλο το λεξιλόγιο και τα ιδεογράμματα και τέτοια, τις δεκάδες χιλιάδες, και τις, ως αντίδραση ότι αφού αυτοί κάνουν αυτό, εμείς θα τηρήσουμε, όπως ας πούμε υπήρχε και στην Ελλάδα ας πούμε μια πλευρά και ακόμα δηλαδή που γράφουν με τόνους, με περισπομένες. Έτσι γράφουν ναι, έτσι διατηρούν, ναι. Έτσι μάθαμε. Και εσύ με αυτό. Ναι, έτσι μάθαμε. Διατηρούν. Με... Καραγκάκος νομίζω γράφει. Ναι. Πολύ υπάρχει. Ας πούμε και υπάρχει και πρόγραμμα τώρα μετατρέπει το μονοτονικό σε πολυτονικό. Στον υπολογιστή. Ναι. Λοιπόν, αυτοί τώρα οι Κινέζοι, το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί έχω πληροφορηθεί από δικό μου πρόσωπο που σπούδασε στην Ταϊβάν. Κινέζοι από τη λαϊκή Κίνα πάνε στην Ταϊβάν να μάθουν κινέζικα. Να διαβάζουν. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η χώρα όχι μόνο δεν απομονώθηκε, αλλά η αιτία της απομόνωσής της που ήταν η λαϊκή Κίνα, πλέον σπέβδει ως υποστηρικτής της, ναι. Για να μπορέσει να αποκαταστήσει σχέσεις. Και οι σχέσεις βέβαια έχουν αποκαταστήσει. Είναι σε μια διαδικασία σε πολύ μεγάλο προσέγγισης. Ναι. Δηλαδή σταματάει ας πούμε αυτή η απομόνωση. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Ταϊβάν σε κανένα επίπεδο δεν ζημιώθηκε. Από τη στιγμή που είχε τον τρόπο να χρηματοδοτήσει την οικονομία της, το δικό της τρόπο, με το δικό της νόμισμα, το δολάριο της Ταϊβάν, το οποίο τα πρώτα χρόνια δεν αντιστοιχιζόταν σε κανένα άλλο νόμισμα. Ναι, δεν το δεχόταν. Δεν το δεχόταν κανένας, ούτε καν να κάνουν ισοτιμίες. Δηλαδή δεν ξέρανε, ας πούμε, δεν θέλανε να καθορίσουν μια τιμή. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια μπορείς να το βρεις και στις διεθνείς αγορές. Δηλαδή υπάρχει τελευταίες δεκαετίες, μπορείς να βρεις το νόμισμα. Αλλά ποιος να αγοράσει και γιατί να αγοράσει. Ναι, και να αγοράσει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι πλέον πανάκι, ας πούμε, αυτό το θέμα. Ότι ξέρεις, θα το κρατήσουμε κλειστό και δεν θα μπορούν να το έχουν οι άλλοι. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που έχεις το βασικό εργαλείο για την οικονομία, που είναι το νόμισμα, αυτό συμβαίνει παντού σε όλες τις χώρες. Όχι μόνο τις ευρωπαϊκές, δηλαδή τις ανεπτυγμένες ας πούμε χώρες οικονομίες, και παντού σε όλες τις μικρότερες χώρες τριτοκοσμικές, ως εργαλείο ας πούμε θεωρούν ότι είναι ανάπτυξη στο εθνικό τους νόμισμα. Και έτσι βλέπουμε και την ας πούμε την Ινδία μετά από ένα μεγάλο διάστημα, ξέρω εγώ, φτώχειας και λοιπά, να δίεται αυτή τη στιγμή. Μάλιστα έχουν συνεργασίες, βλέπουμε ας πούμε συνεργασίες μεγάλης κλίμακας οι Ιάπωνες με τους Ινδούς, σε μεγάλη κλίμακα, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στα έργα τα δημόσια, στις υποδομές, μεγάλη συνεργασία. Δηλαδή δεν θεωρούνται οι δύο οικονομίες ανταγωνιστικές. Είναι ως ένα βαθμό, αλλά όχι και τελείως. Δηλαδή πάντα υπάρχει η συνεργασία. Ακόμα και σε πόλεμο άλλωστε, ξέρουμε ότι και οι εχθροί, οι πιο μισητοί, έχουν και ένα σημείο επικοινωνίας. Δεν υπάρχει δηλαδή. Σαφέστατα, είναι το θέμα το πώς το χειρίζεις. Ναι, να. Υπάρχει ένα σημείο συνεννόησης. Κάποιοι δύο θα πάνε να συνεννοηθούν να συζητήσουν κάτι κοινό. Mm-hmm. Κάτι που τους αφορά. Λοιπόν, οπότε το θέμα του απομονωτισμού, αυτό δηλαδή που διακατέχει το μέσο Έλληνα σήμερα, το διαπιστώνω από όσα ακούω και διαβάζω, ας πούμε, στην Ιαπωνία που βρίσκομαι, παρακολουθώντας τα ΜΜΕ, τα ελληνικά διαδικτυακά, δεν έχει έδαφος. Δηλαδή είναι άνευ λόγου και ουσίας. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάται. Έχει έδαφος να φοβάται, οι οποίοι να προωθούν ως προπαγάνδα. Οπωσδήποτε, ας πούμε, έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά στην προπαγάνδα αυτή. Για να πείσουν τον κόσμο ότι χωρίς το ευρώ θα πεθάνουμε. Και βλέπω βέβαια προς το παρόν ότι αυτά τα χρήματα δεν τα ξόδεψαν έτσι. Πήσαν τόπο. Δηλαδή έχουν αποδώσει. Ναι, έχουν γιατί υπάρχει μια κοινωνική βεβαίως, βάση. Ναι, όσο περνάει ο καιρός, τόσο ακούς φωνές. Προφανώς. Αλλά πάντα το ερώτημα μπαίνει. Ποιος είναι ο φορέας αυτός που μπορεί να διεκπαιρεώσει αυτό το έργο. Έτσι, αυτό και αρχίζουν και σου λένε, ας πούμε, σου αραδιάζουν αυτούς που είναι εναντίον δηλαδή του εθνικού νομίσματος και τέτοια, αφού το ξέρουμε αυτό από χέρι ότι δεν είναι. Τελικά, ας πούμε, πρέπει να ψάξουν να βρούνε, πρέπει να ψάξουν πολύ για να το βρούνε, και θα το βρούνε. Θα το βρούνε. Το ζήτημα είναι. Το ΕΠΑΜ, ναι, διεκδικεί αυτό το ρόλο να παίξει. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί ούτε να μπορεί να περιμένει, ας πούμε, από τον κόσμο να ψάξει.
πρέπει εσύ να, ναι, να τρέξεις, ναι, εκεί. Πρέπει να πάμε. Ναι, πρέπει να βρούμε όμως και να εμφανιστείς. Να βρούμε όμως και τον κατάλληλο τρόπο. Έτσι, γιατί καμιά φορά τρέχεις και δεν πας γύρω-γύρω. Ναι, ναι, το έχω πει πολλές φορές. Και όταν κυνηγάς την ουρά σου, κουράζεσαι. Το 2017. Αλλά κυνηγάς την ουρά σου. Δεν βγάζεις τίποτα. Δεν μπορείς, ας πούμε, να γυρίζεις μόνο, ας πούμε, όπως οι παλιοί πραγματευτάδες, ξέρω εγώ, στα χωριά και να πουλάς το προϊόν σου, είτε πολιτικό είναι αυτό, είτε εμπορικό προϊόν κλπ. Να το αυτό. Σωστό. Πρέπει, θέλει και καινούριες μεθόδους. Σήμερα ζούμε στην εποχή του διαδικτύου και της τηλεόρασης. Στο διαδίκτυο έχουμε δυνατότητες, γιατί δεν χρειάζονται πόροι και τέτοια. Απλά είμαστε αποκλεισμένοι από τα άλλα μαζικά μέσα, τα οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να, εξ αρχής, ναι, ως, να κάνουμε μια... Το νόμισμα για το οποίο είπατε, ως εργαλείο που μπορεί να είναι σε μια χώρα όπως η Ταϊβάν, ή όπως μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί, από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όχι μόνο αυτό. Σε συνδυασμό με μια κυβέρνηση πατριωτική. Αλλά ένα νόμισμα ως εργαλείο που δεν είναι και δικός όπως είναι τώρα εδώ, μπορεί να είναι απλά η μάντας απομυζοποίηση των οικονομιών. Δεν υπάρχει λαιλασία. Σαφέστατα. Δεν υπάρχει λαιλασία. Σαφέστατα. Για να λαιλατηθεί ο τόπος όλος. Γι' αυτό και εμείς δεν ανήκουμε στην κατηγορία των δραχμιστών. Α, ναι, εμείς δεν είμαστε. Εμείς δεν είμαστε δραχμιστές. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη. Επιστροφή πίσω στη δραχμούλα. Εμείς έχουμε μετάβαση. Με όσα ήταν. Μιλάμε μετάβαση ή πολύ ωραία, ας πούμε, νέα μεταπολίτευση. Πάμε μπροστά, δεν πάμε πίσω. Πάμε σε μια νέα ανατροπή του καθεστώτος μέχρι εδώ. Γιατί δεν μείναμε μόνο στο να λέμε δραχμιστές. Μιλάμε για μια νέα πολιτική, οικονομική, ακριβώς, και κοινωνική κατάσταση. Τα προβλήματά της, γιατί να πάμε. Σαφέστατα. Μα και η δραχμή όπως λειτουργήσε. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην σε φέρει σε χρεοκοπία, γιατί το εθνικό νόμισμα δεν σε φέρνει σε χρεοκοπία, αλλά χρησιμοποιήθηκε σε βάρος του ελληνικού λαού. Δεν δόθηκε η δυνατότητά του, ας πούμε, να πατήσει γερά στα πόδια του. Φαίνεται τώρα πως πλάγια φτιάχτηκε ο ημάντας αυτός με μια δίθεν ευημερία και καλά. Βεβαίως. Και τώρα κλείνει η Ελλάδα πουλάκι μου. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα, δεν ανήκουμε εμείς στους δραχμιστές, ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι δεν έχουμε μετατρέψει τη δραχμή σε πανάκια. Διότι εμείς θεωρούμε εργαλείο το νόμισμα. Όχι, και δεν άρα... είναι εργαλείο, είναι μέσο, εργαλείο, που εκφράζει κοινωνικές σχέσεις. Κοινωνικές σχέσεις. Σχέση αλλά... εξουσίας, ισχύος και δύναμης. Στα χέρια του λαού, με λίγα λόγια, για την ανάπτυξή του και για την ευημερία του. Λοιπόν, επαληθεύεται εδώ στις σημερινές συνθήκες. Υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες μελέτες, γιατί πρώτη φορά η κοινωνία σήμερα ασχολείται με το ζήτημα του νομίσματος. Ποτέ δεν ασχολήθηκε. Όχι, δεν έχει. Μάλλον στην αρχαιότητα είχε ασχοληθεί και σε ορισμένες περιόδους, κυρίως στο 19ο αιώνα, που είχε τρομακτικά προβλήματα με τα χρέη. Και ξανά έβαλαν ορισμένα τα ζητήματα του νομίσματος, της νομισματικής κυκλοφορίας. Σήμερα είναι λαϊκό ανάγνωσμα τα ζητήματα αυτά. Ακόμη και επιστημονικά συγγράμματα απευθύνονται πλέον στον κόσμο και τα κατανοεί από την εμπειρία του πλέον. Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι στην πραγματικότητα έρχονται όσοι από εμάς ασχολούμαστε με το αντικείμενο και τέλος πάντων γράφουμε ή αναλύουμε ή οτιδήποτε, να επιβεβαιώσουμε την αριστοτέλεια λογική για το νόμισμα. Mm. Που έλεγε ότι μια πόλη οφείλει να έχει το δικό της νόμισμα. Έτσι. Και μάλιστα όσο πιο ευτελές γίνεται. Δεν ήταν δηλαδή υπέρ του χρυσού ή ασημένιου νομίσματος, και πολύ σωστά. Διότι θεωρούσε ότι το να έχεις ένα νόμισμα, ακόμη και εθνικό, αλλά το οποίο όμως να είναι χρυσό ή ασημένιο, βοηθά στην εξορκέρδεια και την τοκογλυφία, δηλαδή τον πλουτισμό. Και εσύ δεν θέλεις αυτό το πράγμα, θέλεις σε πολύ μεγάλο βαθμό να παραμείνει ως μέσο συναλλαγών και συσσόρευσης για όλη την οικονομία και όχι για μια μικρή κάστα ολιγαρχών. Έτσι. Να πω κάτι αριστοτέλης αυτό. Να είναι μέσο αναπτύξεως όλων. Σωστό. Και ευημερίας όλων της δημοκρατίας. Να πω κάτι σύντομο έτσι. Συχνά με ρωτάνε γιατί δεν ξέρουν και όλοι. Και συγγνώμη, και είχε και την άλλη πτυχή ο Αριστοτέλης. Να μην γίνεται εμπορεύσιμο είδος. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είναι η σκλαβιά του ανθρώπου. Μα γι' αυτό είναι. Όταν μετατραπεί το νόμισμα. Το έλεγε χρυσό και ασήμι. Έτσι. Γιατί αυτόματα το δικό σου νόμισμα, το νόμισμα, η Αττική δραχμή, σημαίνει Αττική δραχμή, το τετράδραχμο, ήταν προϊόν της ηγεμονίας ή αν θέλετε του αθηναϊκού υπηρεαλισμού. Γι' αυτό το φτιάξε ασημένιο, για να μπορεί να κινείται στην ηγεμονία. Αν το φτιάχνε ευτελές, δεν θα μπορούσε να κινηθεί στην ηγεμονία παρά μόνο
παρά μόνο με βάση τις εμπορικές σχέσεις που θα είχε. Αλλά η Αγγλία λέω. Ναι, η Αγγλία της εποχής, έτσι, η Αθήνα, ήθελε ηγεμονία. Ναι, οπότε τι γινότανε, άρπαζε. Από το, όταν δεν μπορούσε να βγάλει όσο έπρεπε ασήμι από το Λαύριο, πήγαινε στη Δήλο και λατούσε τα ταμεία ή τους μιλίους και τους πάταγε στο λαιμό για να μπορέσει να έχει τη δυνατότητα και την κυριαρχία. Έτσι. Γι' αυτό και όταν στους Αλεξανδρινούς χρόνους ξεκινάει το θέμα της ελευθερίας της πόλης, με τι συνδυαζόταν η ελευθερία της πόλης, το λέει ο Πλούταρχος, με δύο πράγματα. Όχι φόρους, όχι χρέη. Ναι. Άρα σήμερα λοιπόν με βάση αυτή τη λογική, πού μπορούμε να καταλήξουμε? Ότι το ωραίο σκληρό νόμισμα, το νόμισμα ευρώ, πιανού είναι κατ' ουσίαν εργαλείο στα χέρια ηγεμονίας του τραπεζικού καρτέλ της Ευρωζώνης. Της Ευρωζώνης και φυσικά αυτών οι οποίοι σχετίζονται με αυτό. Φυσικά. Των κρατών το, επίσης, ναι, που είναι μέσα στον ίδιο λάκκο. Ούτε καν των κρατών. Δηλαδή θέλω να πω το κράτος πλέον, ναι, είναι εξάρτημα αυτή τη συγκέντρωση κεφαλαίου και εξουσία. Δεν είναι το ίδιο κράτος η Ελλάδα με τη Γερμανία, όχι, η Γερμανία με τη Γαλλία. Άρα παίζουν έναν πιο power ρόλο. Σαφώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Εις επίρρωση αυτών που λέμε, θέλω να πω ότι συχνά στι συναναστροφέ μου με Ιάπωνες και με άλλου ξένου, με Ιάπωνες ρωτάνε έτσι γενική φύση ερωτήσει για την Ελλάδα και με αυτέ είναι το νόμισμα. Τι νόμισμα έχετε? Ναι. Και λέμε το ευρώ. Α, δεν έχετε δικό σας νόμισμα? Η πρώτη της απάντηση. Τι ξένο νόμισμα? Αυτό, δηλαδή στην Ελλάδα θεωρούμε το ευρώ δικό μας και οι άλλοι σου λέω κατευθείαν πρώτη κουβέντα. Α, δεν έχετε δικό σας νόμισμα. Με ξένο νόμισμα κινείται την οικονομία. Και δεν μου το έχουν πει οι Ιάπωνες, μου το έχουν πει άνθρωποι από το Νεπάλ, οι οποίοι έχουν τη ρουπία του Νεπάλ, δεν έχουν την Ινδική που θα μπορούσαν να. Ναι. Τι είναι, μια, να νιώθουν ένταξη στο μεγάλο Ινδικό. Ένα μικρό μέρος ανάμεσα, ναι, στο Πακιστάν, ναι, Νεπάλ, και λοιπά. Στην Ινδία και στο Πακιστάν. Ινδιάνη, και παρόλα αυτά δηλαδή, έχουν το δικό σας. Μου το έχει πει και Νεπάλ. Δηλαδή δεν έχετε λέει, δικό σας νόμισμα εσείς. Δηλαδή εμείς έχουμε δικό μας. Θα αποκτήσουμε να τους λες. Συγγνώμη, εδώ στην Αφρική, γιατί μετά την κατάρρευση της απεικιοκρατίας και στην Ασία δοθήκανε αγώνες, διγίνανε πόλεμοι, χύθηκε αίμα για να έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν δικό τους νόμισμα. Λοιπόν, μην τρελαθούμε τώρα τελείως, γιατί το μεγάλο πρόβλημά τους απαλλαγούν από την ξένη αποικιακή κυδαιμονία που μπορεί να μην ήταν πάντα στρατιωτική, αλλά ήταν πάντα διαμέσου των τραπεζών και του νομίσματος. Η πρώτη αποικιακή τακτική που ξεκίνησε στην Αγγλική αποικιοκρατία ποια ήταν? Ήταν η ίδρυση της British Colonial Bank, δηλαδή της Βρετανικής Αποικιακής Τράπεζας. Αυτή ιδρύθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ η Βρετανική αποικιοκρατία ποτέ άνθησε προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Αλλά η πρώτη κίνηση ήταν αυτή. Και ποιος ήταν αυτός που την ξεκίνησε τη δουλειά αυτή? Γιατί μέχρι τότε, βέβαια, γιατί φτιάξαν την τράπεζα? Για να δανείζει. Και να χειρίζεται νομισματικά συστήματα. Νομισματικά συστήματα. Κυρίως στη Λατινική Αμερική, εκεί που δραστηριοποιήθηκε, γιατί την Αφρική την είχαν μαύρη ήπειρο. Απλά δούλους. Λοιπόν, πήγανε στη Λατινική Αμερική. Γιατί το κάνανε αυτό το πράγμα? Διότι είχε ξεκινήσει πλέον ο εξωτερικός δανεισμός. Δάνειζαν δηλαδή στο εξωτερικό. Ποιος ξεκίνησε τον εξωτερικό δανεισμό? Ο πρώτος που ξεκίνησε. Μέχρι τότε ο εξωτερικός δανεισμός, εάν γινόταν, ήταν τυχαίος, δηλαδή δεν ήταν συστηματικός, και οι πληρωμές γινόταν στο νόμισμα του κράτους που είχε δανειστεί. Και έτσι ήταν αντικίνητο αυτό το πράγμα. Όπως γιατί η δραχμή που δανειζόμασταν εμείς με όρους δραχμή. Όχι. Για παράδειγμα, αν πήγαινες ας πούμε στην Ισπανία ή την Πορτογαλία να τη δανείσεις από το Βρετανικό City, η Πορτογαλία έκλεινε συμφωνία να πληρώσει το δικό της νόμισμα. Λοιπόν, αυτό ήταν αντικίνητρο. Μάλιστα, ήταν αντικίνητρο για το Βρετανό χρηματιστή, για τον απλούστατο λόγο το ότι ήταν τα πληθωριστικά νομίσματα ή θα μπορούσε να το πληθωριστικοποιήσει η κυβέρνηση και έτσι να χάσει τα λεφτά του Βρετανός χρηματιστής. Ο πρώτος λοιπόν που εφάρμοσε την τακτική το ότι τα δάνεια από τη Βρετανία θα γίνονται στη λίρα στερλίνα ήταν ο Ρότσιλντ. Και χάρη σε αυτόν, στα 1815, μετά ακριβώς τους Ναπολεόντιους πολέμους, και έτσι άνοιξε η διεθνής αγορά. Θεωρώ ότι αυτό είναι και ένας δρόμος απομίζησης του πλούτου. Φυσικά. Εκεί για τον οποίο απευθύνεται. Ο λόγος ήταν απλός. Ο οικονομικός λόγος είναι απλός. Εγώ έχω οικονομήσει τα τρελά λεφτά από τους πολέμους της Βρετανίας, ποντάροντας στα βρετανικά ομόλογα με τα οποία χρηματοδοτούσε η κυβέρνηση
η Βρετανική κυβέρνηση τους πολέμους της. Λοιπόν, όταν τελειώνει το πόλεμος το 1815, βάζω τον Άγγλο πρέσβη, τον Τζάρο και τους άλλους, και τι κάνουνε, κλείνουν τις αποζημιώσεις της Γαλλίας σε ιδιωτικά ομόλογα, τα οποία διαχειρίζονταν ιδιώτες σε χρηματιστήριο, στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα, έρχεται ο Ρότσιλ και λέει, κοίταξτε να δείτε, έχουμε τρελά λεφτά. Η Βρετανία, επειδή σταμάτησαν, δεν είχε ανάγκη των πολεμικών δαπανών, έριξε τα επιτόκια στα κρατικά ομόλογα που εξέδιδε για να αναχρηματοδοτήσει το έργο της, το χρέος της. Εξέδιδε καινούργια ομόλογα και μείωσε το επιτόκιο. Οπότε τι γίνεται, με τα τεράστια σωρευμένα κεφάλαια έπρεπε να τα διοχετεύσουν αλλού. Έτσι. Και έτσι βρήκανε τα κράτη που βγαίνανε στην επιφάνεια, ναι, εκείνη την εποχή. Να τα παρκάρουμε. Στη νέα. Μόνο να τα παρκάρουν. Να τα δανείσουν. Να δανείσουν και να απομυζήσουν τον πλούτο τους. Να τα δανείσουν. Μέσω αυτού. Ναι. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε τώρα στο τέλος της εκπομπής. Πότε και όταν. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Ξανά στις 2 με 4, τακτική μας εκπομπή. Λοιπόν, ελπίζω να βοηθήσαμε και να βοηθήσαμε. Δεν πήραμε σήμερα τηλέφωνα, δεν βγήκαν τηλέφωνα λόγω συνεδρίου και ζητάμε συγγνώμη. Ο μηχανισμός εδώ έχει αφοσιωθεί στο συνέδριο, γι' αυτό όσοι πέραναν τηλέφωνο δεν μπόρεσαν να βγουν στην εκπομπή, αλλά μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε και όσα μηνύματα υπάρχουν τα παίρνουμε υπόψη για να μπορέσουμε ή και ερωτήματα κτλ. Να τα θέσουμε και να τα συζητήσουμε, και όποιος θελήσει μπορεί από Δευτέρα να βγει. Λοιπόν, αυτά από μένα, τον Δημήτρη Γαζάκη. Για το συνέδριο να πούμε, να κάνουμε μια αναφορά ότι εντάξει, ο κόσμος... το είπαμε. Ναι, το είπαμε. Ας μην τον απασχολούμε τον κόσμο. Ναι. Έτσι αλλιώς αυτά είναι δικά μας και θα τα ξεκαθαρίσουμε. Αυτό που περιμένει από εμάς ο κόσμος είναι το γνωστό σε όλους. Να του δώσουμε λύση. Έτσι, αυτό περιμένει. Αυτό λοιπόν πρώτες. Από Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Και εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε γερές προτάσεις, δηλαδή θα προκύψουν πολύ σημαντικές προτάσεις και πάνω στο πολιτικό, στο οικονομικό, σε όλα τα επίπεδα. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σίγουρα. Σίγουρα θα. Το εύχομαστε και το ευελπιστούμε. Λοιπόν, αυτά και εις το επανειδή.